Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε για το τσακαλό καταπληκτικό με τους χοροχοπημένων καπεσούριδες, ζουμουσάδες, ζουμουσίτες και ζουμουσάκια, αθλητήρι και αθλητήριες καν του δόθε. Πάμε και σήμερα για δύο ώρες ραδιοψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε. Πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα, πάμε να κάνουμε κλειστή δίνη με στεναχώρια, να περάσουμε τη μάλα κάτω από τα της μελαχωρίας και να κάνουμε και σήμερα μία αγνή, μία αυθεντικά ζουμουσάδα. Ελάτε πουλάκια μου, ελάτε, ελάτε. Ελάτε στην παρέα μας και σήμερα. Ελάτε γιατί έχουμε και σήμερα ετοιμάσει ωραία πράγματα. Ελάτε γιατί έχουμε και σήμερα διάθεση. Εδώ σε αυτή την παρέα δεν μας πέφτει με τίποτα. Να το ξέρετε. Το κέφι, η διάθεση, η τρέλα, η όρεξη, το πάθος, η πίστη. Έτσι, έτσι είμαστε. Και μετά από στραβές, μία μέρα το περισσότερο κρατάει. Μία μέρα το περισσότερο. Και μετά προχωράμε παρακάτω. Προχωράμε παρακάτω. Ευχαριστώ ήδη για τις ευχές. 16 σήμερα, το 1971, ακούστηκε το γοερό μου κλάμα κάπου σε πια κλινική του Άργους, Αργολίδας. Μεγάλες στιγμές. 49. Γεροντάρα! Άκουγα όταν ήμουν ρε παιδί μου, εντάξει, 25, 30, 35, 40 ρε αδερφέ! 44 εκεί που σβήνεις, γιατί μπαίνεις ένα άρθρο στο 44 ρε παιδί μου, όταν είσαι 44 χρονών, κάτι σβήνεις, σβήνεις μια πενταετία, σβήνεις μια δεκαετία. Άκου που είναι ο άλλος είναι 50, 49 και πω, μεσήλικας, γεροντάρα, παππούς, κούφταλο, ραμολιμέντο. Τι θέλεις εσύ τώρα, τι θες, θες να φωνάεις, θες να κάνεις και ραδιόφωνα, ε! Τι, ή βλέπαμε κανέναν όταν ήμασταν πιο πιτσιρικάς, κανένα πενιντάρι με καμιά ωραία κοπέλα και λέω κοίτα ρε που θέλει και έρωτες να μου, κοίτα ρε που θέλει και μικρή και θέλει και πιτσιρίκα ας πούμε να κυκλοφορεί. Είχε κανένα ωραίο αυτοκίνητο και λέει κοίταξε 50 χρονών και θέλει, κοίτα ρε, με γκρίζο μαλλί να πούμε και με ρητίδα το πρόσωπο. Και θέλει να κάνει και το γαμπρό, μας φαινόταν δηλαδή ο πενιντάρης ότι ήτανε, δεν τον παίρνουν να παίξει ούτε σε φιλικό παλεμάχων. Και όταν είσαι ρε παιδί μου, όταν είσαι 20, 22, 25, 27, λες ηλικία ποδοσφαιριστή. 30 έχω ηλικία ποδοσφαιριστή. 32, 33 λες ηλικία ποδοσφαιριστή, αλλά ψιλοτερματοφύλακας. 34, 35 λες ναι, αλλά είμαι, πηγαίνω προς τη δύση μου. Είμαι ο εμβληματικός αρχηγός που σιγά σιγά τελειώνει ας πούμε η καριέρα μου με επένους, με δόξες και τιμές και αυτά. 35, 36 λες, okay. Αρχίζει και στριμοκολιάζει αρκετά το πράγμα. Και από εκεί και μετά μπαίνει σε άλλες ηλικίες. 40-42, τεχνικός διευθυντής, σαν αυτόν που έκλεισε χθες, τον Γερμανό. Θα πούμε για αυτόν, θα συζητήσουμε. Μπήκε στις ζωές μας πλέον, καινούριος. Σε κακή περίοδο, σε κακό timing, δηλαδή από πλευράς διάθεσης και όρεξης και είναι, ξέρετε, όλα αυτά παίζουν ένα ρόλο πως, το πως υποδεχόμαστε κάποιον. Όχι ότι θα πηγαίναμε σε καμία πόρτα να του πούμε καλώς όρισες δερβίση, αλλά στην ψυχολογία ρε παιδί μου, δηλαδή εχθές δεν είπαμε όχι τώρα άσε με καημένε και έτσι τώρα ρέμπε και δεν θέλω τώρα, άσε με τώρα, δεν είμαι καλά. Πιστεύω ότι το 99% χθες αυτό είπαμε. Που μπορεί να είναι μια κίνηση πάρα πολύ σημαντική. Αν είχαμε κερδίσει την Κυριακή, αν είχαμε παίξει και κάπως, έτσι αλλιώς θα το είναι. Δηλαδή, θα μου πεις φταίει τίποτα ο άνθρωπος, δεν φταίει σε τίποτα, απλά λέω είναι οι συγκυρίες. Είναι όπως αυτό που την ώρα που περπατάς στον δρόμο και ξαφνικά έχεις πατήσει κακά σκύλου και εκείνη την ώρα θυμάται να σε πάρει ένας φίλος που έχει πολύ καιρό να σε πάρει τηλέφωνο. Υπάρχει περίπτωση να το σηκώσει ή άμα το σηκώσει θα είσαι ευγενικός μαζί του που δεν σε πήρε ούτε στη γιορτή σου ας πούμε, λέω τώρα παράδειγμα. Και έτσι ήρθε και αυτός. Τι έλεγα, α, για τις ηλικίες. 42-43, εκεί είσαι τεχνικός διευθυντής. Τώρα από εκεί και μετά, 45-47, τώρα τ' άλλο
μπαίνεις πλέον σε κατηγορία προπονητής. Και μάλιστα όχι κατηγορία προπονητής σαν αυτό να πούμε της, τον Άγγελσμαν, που στα 30 το έγινε προπονητής, δηλαδή πιτσιρικαρία, ρίχνω ζαριά, σαν το Σίμο του Όφη. Προπονητής, έμπειρος γκριζομάλης, αυτά, ναι, τέτοιο. Και από εκεί και πέρα, μετά τα 50, ας, να μην πω τώρα τι να κάνει ο Πολυχρόνης. Γιατί μπορεί να τρώει και πρωινά και τέτοια πράγματα. Ευχαριστώ πάντως για τις ευχές. Ένα που μπορώ με βεβαιότητα να πω είναι ότι κάνοντας ένα πολύ μικρό απολογισμό κάθε φορά που έχω γενέθλια και όσο μεγαλώνω, λέω τι έχω κάνει, έκανα κάτι. Πάντα το είχα αυτό, ρε παιδί μου. Ακόμα και όταν ήμουν πιο μικρός έλεγα, να τώρα ξέρω εγώ, ναι, εδώ τέλειωσα το πανεπιστήμιο, ξέρω εγώ, ή πήρα το δίπλωμά μου, ή πήγα φαντάρος, ή μπήκα και γράφω μια στήλη σε αυτήν την εφημερίδα, ή να χώθηκα εκεί να κάνω ιδιαίτερο, να κάνω, βρήκα, έχω δύο μαθητές, ξέρω εγώ, ή να ξεκίνησα να κάνω ραδιόφωνο, ή δηλαδή τέτοια πραγματάκια. Δεν ξέρω αν εσείς το κάνετε, αλλά το είχα αυτό σαν ένα μίνι απολογισμό και τον έκανα ούτε τα Χριστούγεννα. Πολλοί το κάνουν στο τέλος του χρόνου. Λένε τι έκανα αυτή τη χρονιά. Εγώ πάντα το έκανα στα γενέθλια. Δηλαδή, είμαι ένα χρόνο πιο μεγάλος. Τι κάναμε φέτος. Και κοιτώντας πίσω, δόξα τω Θεώ, έχοντας την οικογένειά μου στο σπίτι, τη γυναίκα μου, τη Γεωργία, τα δυο παιδιά μου, το Θάνο και την Εκταρία, ξεκινάς από εκεί και λες κάτι έχω κάνει, χωρίς να σημαίνει ότι κάποιος που δεν έχει κάνει οικογένεια, δεν έχει πετύχει στη ζωή του, δεν είναι όλοι ζεστοί με αυτό το θέμα, ή μπορεί να μην έκατσε, ή μπορεί να μην έχει τύχει ακόμα αυτό, ή μπορεί να διάλεξαν άλλο δρόμο, γιατί έχει μεγάλες ευθύνες να μεγαλώνεις παιδιά σήμερα. Κάνω λοιπόν ένα έτσι και βλέπω τη μία την οικογένεια στο σπίτι και βλέπω και την άλλη την οικογένεια αυτή της ραδιοφωνικής παρέας με όλη αυτή την κοινή πορεία όλα αυτά τα χρόνια, με τις εκπομπές μας, στις καλές, στις άσχημες, στις χαρές, στις λύπες, σε μοδοσίες, στις συλλογές ρούχων, στις βόλτες, τα πάρτι, τέτοιες μέρες, πέρσι ακριβώς, λίγες μέρες μετά, κάναμε το πάρτι στον Όμιλο για τα 20 χρόνια της εκπομπής και ήμασταν στην παραζάλη της κατάκτησης του ΑΕΤ του πρωταθλήματος, ήμασταν τρελαμένοι από το ξέφρενο αυτό ράλι της ομάδας που μας απογείωσε, που μας έστειλε στα ουράνια. Πανηγυρίζαμε το ντάμπλ και ήμασταν στο μεθύσι μιας δικαίωσης μετά από την προπέρσινη χρονιά της κλοπής και ούτε φανταζόμασταν ότι αυτή η χρονιά θα έχει μια μεγάλη στεναχώρια για όλο τον πλανήτη. Το λέω εύσχημα, την πανδημία, το ότι μας έκλεισαν μέσα στα σπίτια μας, ότι έφυγαν άνθρωποι εν έτη 2020 από έναν ιό, από μια αρρώστια. Ούτε φανταζόμασταν πως η ομάδα θα βρεθεί εδώ που είναι αυτή τη στιγμή, με τα προβλήματά της, με ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο, με αποκλεισμό από το Champions League έτσι όπως αποκλείστηκε, με τα μάτς μετά με τη Σλόβαν, με όλα αυτά, με τη φυγή του προπονητή, που εγώ εξακολουθώ και σήμερα να τη λέω προδοσία, δεν μου αλλάζει κανένα την άποψη αυτή. Και ξέρω ότι έχω πολλή διαφωνία με πολλούς, το βλέπω κάθε φορά στα μηνύματα, έτσι όμως το νιώθω εγώ, ό,τι και να έχει υποθεί, ό,τι διαφωνία και να έχεις. Και μάλιστα ήρθε ο ίδιος μόνος του πριν από λίγο καιρό στη Φόρτσα να πει ότι δεν μου κράτησα τον Σάκχοφ και τον Γκάνιας και αποφάσισα να φύγω. Δεν με πείθεις, φίλε μου, γιατί πολλά από αυτά που ζούμε τώρα είναι απόρρια αυτής της φυγής. Και δεν είμαι κολλημένος με το παρελθόν. Αναγνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τι έκανε ο Ρουμάνος, αλλά ο τρόπος που έφυγε, η ανταπόδοση δηλαδή της φοβερής εμπιστοσύνης της οικογένειας του Ιβάν, του Γιώργη, όλης της οικογένειας Αβίδη, τη στιγμή που τον έβριζαν όλοι το Ρουμάνο και δεν τον ήθελε κανένας να τον βλέπει ούτε ζωγραφιστό,
Η ανταπόδοση λοιπόν της εμπιστοσύνης ήταν αυτή. Φεύγω επειδή δεν μου πήρες ένα παίχτη όλη τη χρονιά, δεν μου κράτησε ένα που δεν έπαιζε όλη τη χρονιά και τον θυμήθηκα στον τελικό, τον Κάνιας, άφαντος όλη τη χρονιά. Ή το Σάχοφ, που για το Σάχοφ δεν ακούω να το λένε πολύ. Ότι του είπαν, έλα, 700.000 ευρώ και ο Σάχοφ δεν είναι ότι είπε δεν μου κάνει αυτή η πρόταση, είναι μικρή. Έχω όνειρο να πάω να παίξω στην Ιταλία και έχω μία πρόταση από τη Λέτσε. Και μάλιστα είπε, αυτό ξέρω εγώ και είναι τσεκαρισμένο, άμα δεν ξέρω, δεν λέω, το ξέρετε. Γύρισε λοιπόν και είπε, παιδιά, άμα δεν ισχύσει αυτή η πρόταση από την Ιταλία, με θέλετε? Και του είπαν βεβαίως. Αλλά είπε ότι δεν ήταν τα 7 ή τα 8 ή το 1 εκατομμύριο. Είχε Γκαϊλέ να πάει να παίξει τον καμπιονάτο. Και πήγε. Όντως ο άνθρωπος αποδείχθηκε ότι έλεγε αλήθεια. Τουλάχιστον για την περίπτωση Σάκχοφ μιλάω. Και ο άλλος, επειδή δεν έμειναν αυτοί οι δύο, το ξαναλέω, κανένας από τους δύο βασικός, ο Κάνιας ξεχασμένος όλη τη χρονιά, ο Σάκχοφ έμπαινε 20 λεπτά, δεν είχαν τραυματιστεί όλα τα αμυντικά, Χαφ, Ολιβέιρες, Μαουρίσιο κτλ. Δεν θα έπαιζε βασικός. Και σηκώθηκε, έφυγε. Του μπαμπάκα του την κουβέντα δεν έφυγε για τα λεφτά, την ακούω βέρεσε. Αν δεν έφυγε για τα λεφτά, σκαθότανε, ας πήγαινε στην ηλεκτροπούτερε στη Ρουμανία, σκαθότανε ένα χρόνο έξω. Γιατί γύρισες πίσω πάλι σήμερα, η μέρα των γενεθλίων σου, και κάνεις αυτή την αναδρομή? Όταν λοιπόν σου φεύγει εν μια νυχτή ο βασικός πυλώνας αυτής της ομάδας, γιατί μπορεί να λέω ό,τι λέω για τον τρόπο του ή και για το χαρακτήρα που επέδειξε φεύγοντας έτσι, με προδοσία, με άδειασμα, με τρύπημα. Εγώ δεν το πάω πιο μακριά ότι υπήρξε δάχτυλος και διάβλος επικοινωνίας συγκεκριμένης ομάδας με λιμάνι και κόκκινες και άσπρες φανέλες, με διάβλο, με αραβικό σουξουμούξου κονσόρτσιουμ, για να πάει εκεί ο Πρίγιοβιτς, για να πάει εκεί ο Λουτσέσκου, για να πάει εκεί ο Βαρέλα, γιατί ο Βαρέλα εκεί είχε συμφωνήσει να πάει. Και αν δεν λέγαν τα παιδιά του, τώρα βέβαια βλέποντας έτσι τον Βαρέλα, λες μήπως τελικά το παρακαλετό μπιμπιπ ξινό, μπιμπιπ, δεν ξέρω. Θα μου πεις είναι μόνο ο Βαρέλα που παίζει έτσι? Όχι. Αλλά λέμε τώρα, μια και ήρθε η κουβέντα. Όταν λοιπόν εν μια νυχτή σου φεύγει ο προπονητής, μία μέρα πριν φύγεις για την προετοιμασία, το σοκ είναι πάρα πολύ ισχυρό. Η ομάδα, και μπράβο της, επειδή λένε τι κάνει η ΠΑΕ και τι κάνει η ΠΑΕ, αυτό που πραγματικά είναι δηλαδή εκνευριστικό. Η ΠΑΕ τι κάνει, πήρε 2 double, 3 κύπελα, είπα σε έναν εχθές. Τι κάνει η ΠΑΕ, τι κάνει η ΠΑΕ, ρε φίλε, πήρε. Ούτε είμαι υπερασπιστής τους, ούτε δουλεύω εκεί, ούτε έχω κανένα ρόλο να πούμε να εξαγνίζω ή να κάνω αγιογραφίες. Τι κάνει η ΠΑΕ και τι κάνει η ΠΑΕ. Αυτή η ΠΑΕ λοιπόν με τα λάθη της, 3 κύπελα, 2 πρωταθλήματα, 2 double. Δηλαδή, α, τι κάνει, σου λέω παράδειγμα. Και ξοδεμένα εκατοντάδες εκατομμύρια. 150 εκατομμύρια. Από τον άνθρωπο αυτόν τον Ευεργέτη. Ξαναγυρίζω λοιπόν. Όταν σου φεύγει μέσα σε μια νύχτα ο προπονητής, παραμονές της αναχώρησης ομάδας για το εξωτερικό, λίγες μόνο ημέρες πριν από την αναμέτρηση για τα προκριματικά του Τσουλού, τότε αναγκάζεσαι σε αυτόν που θα φέρεις, που θα αγοράσεις, γιατί κάναμε μεταγραφή προπονητή. Ετούτος εδώ, αυτός ο τύπος που έχουμε τώρα, δεν ήταν ελεύθερος. Πήγαμε λοιπόν, σκάσαμε ένα σκασμό, ένα φορτηγό λεφτά, και για να τον πάρουμε από την ομάδα του, αλλά και για να τον δελεάσεις να έρθεις, του έδωσες κλειστό τριετές συμβόλαιο, 2 εκατομμύρια το χρόνο. Του τέστην, άρα γαρ ουν τίγαρ τίγαρ τίγαρουν ως ουν οκούν ώστε, 2 εκατομμύρια το χρόνο. Αντίο ζωή Ελένη Χατζιαργύρη, Μάρθα Βούρτσι, Μπεάτα Σιμακοπούλου. Στο ρόλο του μικρού λούστρου, η Γουίνεθ Πάλτροου. Το ξαναλέω, τι σε έπιασε Κωστάκη σήμερα και πήγες πίσω? Μα πώς. Αυτά είναι αλυσίδα.
θα του, σε υποφυσιολογικές συνθήκες θα έδινε σε έναν ο οποίος, ναι, είχε πολύ καλό όνομα, ναι, ετοιμαζόταν για το επόμενο βήμα του, ναι, φέρελπης, εξαιρετικές συστάσεις, νέος, φιλόδοξος, με έργο στην πράγκα, θα του έδινες τα πάντα για να έρθει? Όχι. Μέσα σε όλα λοιπόν πληρώνουμε αυτή τη φυγή. Τώρα, έτσι όπως βλέπουμε αυτόν τον προπονητή, αυτά που έκανε, αυτά που δεν έκανε, όλο το χρόνο λέω, εμείς δεν έχουμε μονές με πρόσωπα, το ξέρετε. Και οι παλαιοί και οι καινούργιοι ακροατές το καταλαβαίνουν λίγο πολύ. Δεν έχουμε ούτε φιλίες, ούτε παρτίδες, μανατζαρέους, ούτε τίποτα. Ό,τι κατεβάσει η γκλάβα μας το λέμε. Όλο το χρόνο λοιπόν λέμε, δεν βλέπουμε κάτι. Πέρα από τα δύο μάτς με τον Άγιαξ που τελικά αποδεικνύεται ότι ήταν με την κεκτημένη της προηγούμενης χρονιάς, δεν ήταν η δική του ομάδα αυτή, πέρα από μία-δύο εξάρσεις, να θυμηθώ το πρώτο ημίχρονο με την ΑΕΚ κάτω, να θυμηθώ δηλαδή ένα-δύο μάτς σκόρπια έτσι, δεν έχω δε. Και όλο το χρόνο λέω, μεγάλε, δεν μας έχεις δείξει ακόμα. Μακάρι να το γυρίσεις, μακάρι να δούμε πράγματα, και εμείς πρώτοι, γιατί ακριβώς τις ίδιες κουβέντες είχαμε πει και με τον Λουτσέσκου. Δεν είναι ούτε γουστάρουμε να διαψευστούμε κάθε φορά. Σας το λέω αλήθεια. Θέλω να διαψεύδομαι όπως έγινε με τον Ρουμάνο, και πρώτος δεν υπάρχουν εγωισμοί. Ξέρεις, εγώ είχα πει αυτό, αλλά με διέψευσε τώρα και η ομάδα πήρε πρωτάθλημα. Ναι, αλλά εγώ είχα πει ότι δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει. Τι με ενδιαφέρει? Χίλιες φορές να ακυρώνομαι. Και εγώ και όλοι αυτοί που έχουμε αμφιβολία, ας πούμε. Χίλιες φορές. Και λέγαμε λοιπόν και σε αυτόν εδώ και στο Φερέιρα ότι δείξε μας πράγματα. Το προχθεσινό την Κυριακή το βράδυ νομίζω ότι ήταν απελπισία. Όχι μόνο γιατί η ομάδα ήταν ανέτοιμη ψυχολογικά, πνευματικά, σωματικά, από φυσική κατάσταση, από πάθος, και το ξαναλέω, μεγάλη ευθύνη των παιχτών. Μην νομίσουν ότι ο κόσμος θα φάει το παραμύθι ότι φταίει μόνο ο προπονητής. Δεν γίνεται, ο κόσμος βλέπει. Είναι ο ίδιος κόσμος που σας σήκωσε στα χέρια, βεβαίως δεν ξεχνάμε, βεβαίως ευγνωμονούμε, βεβαίως έχετε γράψει παντοτινή ιστορία. Αύριο το πρωί άμα φύγετε, η ιστορία έχει γράψει το όνομά σας. Με τεράστια γράμματα. Double. Δύο double, τρία κύπελα. Τρομερή, η καλύτερη ομάδα όλων των εποχών βάσει αποτελεσμάτων. Αυτό θα γράψει η ιστορία. Δεν αλλάζει αυτό. Για τον Μπίσεσβαρ, για τον Βαρέλα, για τον Μάτος, για τον Κρέσπο, για τον Χίψη. Είναι αυτό, παιδιά. Φυσικά για τον Βιερίνια. Που με λύπη είδα ότι εύκολα ξεχνούν κάποιοι. Εντάξει, έκανε ένα λάθος. Πέφτουμε έτσι επάνω, αδιφάγοι. Μήπως κάποιοι ξεχνούν πολύ εύκολα. Εγώ δεν λέω με τις Δάφνες τις περσινές να παίζει για πάντα. Ούτε να είναι εκεί βρέξει χιονίσει και να σέρνεται στο όλα τα μάτς. Καταρχήν έχει αυτοσεβασμό. Θα το καταλάβει μόνος του ο αρχηγός όταν είναι. Αλλά με στεναχωρεί να βλέπω κάποιους που λες και είναι εχθρός, λες και είναι αντίπαλος, λες και δεν έχουμε άλλους γύρω-γύρω να θέλουν να μας φάνε τις σάρκες. Τις τρώμε μερικές φορές μόνοι μας. Προσέξτε, δεν λέω να μην κάνουμε κριτική, να μην ασκούμε κριτική. Σκληρότατη εκεί που πρέπει. Γιατί αυτό είναι η υγεία, γιατί αυτό δείχνει ότι αγαπάς και ενδιαφέρεσαι. Αλλά με μία λάθος πάσα, αυτόν το συγκεκριμένο, ούτε φίλος μου είναι, ούτε είμαι υποχρεωμένος να του κάνω αγιογραφίες. Αλλά έμαθα στη ζωή μου από τον πατέρα μου και τη μάνα μου να μην είμαι αχάριστος, να μην έχω κοντή μνήμη, να μην ξεχνάω τι έχει δώσει, τι έκανε αυτός. Μέσα στον αγωνιστικό χώρο και εκτός αγωνιστικού χώρου, τι σημαίνει. Εγώ λοιπόν δεν αποκαθιλώνω έτσι με μια λάθος πάσα. Άμα κάνει 10, 20, 30 μάτς, ναι, και σέρνει το κορμί του, πρώτος θα πω, φιλέ, σε ευχαριστούμε, αλλά βλέπεις ότι δεν. Αν και νομίζω ότι ο συγκεκριμένος, επειδή είναι ένα παιδί
που ποτέ δεν ψηλώθηκε, που ποτέ δεν νόμισε ότι είναι η φίρμα η καβαλημένη στο καλάμι, μόνος του θα το καταλάβει. Γυρίζω λοιπόν και λέω τεράστια ευθύνη στους παίχτες, τα είπαμε και χθες. Δεν χρειάζεται να σου πει ο προπονητής, όσο και αν δεν το πιστεύεις, όσο και αν δεν το γουστάρεις, όσο και αν δεν έχετε ψυχική επαφή, να σου πει, παίζει για τον προπονητή, παίζετε ρε παιδιά. Ή παίζετε για τον, για τον ΠΑΟΚ, για το έμβλημα, για την ομάδα, για την υστεροφημία σας, για τις οικογένειές σας, για το λαό αυτό που έχει περάσει τόσα. Έτσι, για το σύλλογο που φέτος τον έχουν βάλει και τον χτυπάνε από παντού. Για εκείνο τον άνθρωπο που είναι έτοιμος να σας δώσει πριν πρωταθλήματος. Γιατί παίζετε. Ο προπονητής σας πληρώνει. Ο προπονητής σας έχει στα βελούδα και στις κλειδές με τα πάντα σας τακτοποιημένα. Δεν νομίζω. Άρα υπάρχει ευθύνη και εκεί φυσικά. Αλλά και ο άλλος, τίποτα ρε φίλε. Αλλαγές, αυτές τις αλλαγές. Δηλαδή πόσο χάλια μπορεί να είναι ο Στόχ. Πόσο κακός μπορεί να είναι, πόσο ρε παιδί μου, πόσο μπορεί να σέρνεται. Δεν θα έκανε ένα σούτ από τα 30 μέτρα. Δεν θα έκανε δύο επελάσεις. Αφού είδες ότι σου είχαν μπλοκάρει το κέντρο και δεν μπορούσε καθόλου, είχε δύο επάνω το Μίσιτς, δεν σκέφτηκες λίγο μήπως, δεν είμαι προπονητής. Αλλά λέω ρε παιδί μου, ο αδαής, ο άσχετος, ο υπεράμπαλος, μήπως κάτι με ταχύτητα, με Πέλκα, με Λάμπρου, με Στόχ, λίγο λέει κάτι μέσα, μήπως από τα άκρα. Λέω ρε παιδί μου εγώ τώρα, δεν ξέρω, που είμαι ο τελείος μυρωδιάς. Μήπως κάπως, αφού το είχες δει το έργο στο μεταξύ μας παιχνίδι του πρωταθλήματος, να άλλαζες κάτι. Τίποτα, φίλος. Τίποτα, αυτό, μία λέξη. Είπαμε όμως, και αυτό θα το τηρήσω, εγώ τουλάχιστον προσωπικά δεν μπορώ να σας πω τι θα λέτε στις γραμμές, ότι το Σάββατο έχει μάτς. Ναι, ξέρω. Δεν υπάρχει ούτε όρεξη, ούτε διάθεση, ούτε... Δεν πρέπει να εγκαταλείψουμε, διότι τότε θα έρχονται απανωτές ήττες, αν τα παρατήσουμε. Κάτσε όσο είσαι εδώ. Δεν ξέρω αν θα μείνει, αν θα φύγει, δεν το ξέρω αυτό. Μίλησε με τους ποδοσφαιριστές, βρες ποιοι έχουν κάψα και τρέλα να παίξουν και βάλε αυτούς. Μέσα στις ευθύνες σου είναι να δεις αν ο παίχτης δεν έχει κίνητρο ή είναι άδειος ή δεν θέλει. Δεν λέω δεν μπορεί, λέω δεν θέλει. Το δεν μπορεί, τι να το κάνουμε, με το ζόρι. Λέω αυτός που δεν βλέπεις ότι δεν έχει, ρε παιδί μου, άστον. Βρες. Ποιος έχει κάψα, ο Πέλκας, βάλε τον Πέλκα, φίλε. Κι ας είχε ενοχλήσεις, νωρίτερα. Στο δεύτερο ήσουν τόσο ευχαριστημένος στο πρώτο ημίχρονο, ας πούμε, που είπες δεν αλλάζω τίποτα, στο δεύτερο κοιτιόμασταν μεταξύ μας. Έλα εδώ, Λάμπρου, όποτε μπήκες, λύσαξες. Έλα, αγόρι μου. Μπες, αφού ο άλλος δεν μπορεί, σέρνεται. Ναι. Έλα εδώ, μπήσες βαριατής. Έλα έξω αγόρι μου. Βλέπουμε ότι είσαι σαν ένα σωσίας από αυτούς που φέρνει το καζίνο. Που είναι σωσίας Elvis Presley, σωσίας να πούμε Al Pacino, σωσίας Michael Jackson. Πρέπει να είσαι σωσίας. Δεν μπορεί να είσαι εσύ αυτός που μας έβγαζε τα μάτια δύο χρόνια. Από τους μεγαλύτερους αρτίστες που πέρασε. Δεν μπορεί να είσαι εσύ. Δεν γίνεται εσύ που ζήτησες και πήρες τριετές συμβόλαιο στα 31 σου. Και σε τακτοποιήσαμε και έλυσες το πρόβλημα της ζωής σου όλης. Εσύ και η υπέροχη οικογένειά σου. Δεν μπορεί να είσαι εσύ, φίλε. Και πάω πιο πολύ στον Μπίσεσβαρ γιατί τον έχω και καψούρα και με έχει απογοητεύσει τόσο πολύ. Δεν μπορεί να είσαι εσύ ρε Βαρέλα που χάλασε τον κόσμο πέρσι. Δεν μπορεί ρε Μάτος, εσύ που λυσούσες, εσύ, δεν μπορεί να είστε εσείς αυτοί. Βρες λοιπόν, καλά το να ψάξουμε τώρα τι φταίει και τέτοια πράγματα, αφήστε το. Δεν προλαβαίνουμε ούτε κάνουμε απολογισμό χρονιάς. Σάββατο περιμένει ο Βάζελος, ο οποίος απλήρωτη, παρατημένη, Με τα προβλήματά τους, με μια χαρά την έπαιξε την χαρτινή. Μια χαρά. Έτσι, γιατί τους διώχνει τον προπονητή με τον οποίο είχαν την επαφή, το Δόνι μιλάω, που ξέρετε αν το συμπαθώ ή όχι, μου είναι τελείως, δηλαδή δεν ούτε καν. Όμως παρουσίασε κάτι. Πάμε λοιπόν να παίξουμε εκεί. Και πιστέψτε με, όσοι πέρσι έχαναν ο ένας μετά τον άλλον
επειδή πέρσι ήμασταν δυνατοί, επειδή πέρσι είχαμε μέταλλο, επειδή πέρσι γυάλιζε το μάτι μας, επειδή πέρσι ήταν οι φλέβες μας πεταμένες, κανένας δεν θα μας χαριστεί αν μας βρει αδιάφορους, αν μας βρει χαλαρούς, οκνηρούς, ράθυμους, διεκπεραιωτικούς. Όλοι θέλουν να κερδίσουν το μεγάλο ΠΑΟΚ. Όλοι θέλουν τον αείτο πρωταθλητή, τον ταμπλούχο, να τον τιμωρήσουν γιατί πέρσι τους ταπείνωσε. Μέσα έξω. Κανένας δεν θα μας χαριστεί. Όπου εμείς τους βρίσκουμε λάσκα, δείχνουμε μια λύπηση. Είμαστε και ψυχοπονιάριδες. Όπου μας βρήκαν αυτοί μπόσικους σε κακή μέρα, δεν μας άφησαν ούτε να αναπνεύσουμε, έχω να πω εγώ. Βγείτε και πείτε μου άμα είναι αλλιώς. Μπορώ να πω δεκάδες παραδείγματα που θυμάμαι. Όχι μόνο πρόσφατα, και σε παλιές εποχές, μιλάμε τώρα για πολλές δεκαετίες, όσες βλέπω. Αυτή την αίσθηση έχω. Κατακλείδα και κλείνουμε το μισάωρο γιατί έχει ήδη 5 γραμμές. Μπροστά είναι η θέση που οδηγεί στο Champions League στα προκριματικά. Δεν έχουμε βγει 52 φορές στο Champions League για να έχουμε την πολυτέλεια να λέμε δεν μας νοιάζει. Μπροστά είναι το κύπελο που μπορεί να αλλάξει την ψυχολογία του κόσμου, ένας τίτλος. Ούτε έχουμε 147 κύπελα για να πούμε επειδή πήραμε 3 χρονιές δεν το θέλουμε ή σιγά τώρα το κυπελάκι. Λάθος μεγάλο. Άρα διπλή. Μπροστά είναι η στόχη, διπλός ο στόχος. Εκεί πρέπει να είναι το μυαλό. Ανασκουμποθείτε. Ακούσατε τι είπε ο Ιβάν εχθές. Τι σας είπε, κρίνεστε όλοι σας. Θα βρεθούν προμεγάλης εκπλήξεως, πιστεύω, ποδοσφαιριστές που νόμισαν ότι έδεσαν τον γάιδαρό τους, τα φορτώσαν στον κόκορα και περιφέρονται επειδή εντάξει, ένα 3-4. Εντάξει, αν πραγματικά αυτό σας ενδιαφέρει, τότε να δούμε πού θα πάτε αν από εδώ ας πούμε λυθεί το συμβόλαιό σας. Με την αποζημίωσή σας, γιατί βέβαια δεν φεύγει κανένας έτσι. Από τον ΠΑΟ κανένας δεν έχασε λεφτά. Τελευταία κουβέντα πριν το διάλειμμα. Και χθες είχα μηνύματα στο inbox και με ρωτούσαν κιόλας οι γονείς εκεί στο παιδικό του Θάνου. Για τον Όλαφ Ρέμπε, ξέρετε ότι ασχολούμαι λίγο παραπάνω με την Bundesliga και λόγω το ότι έμεινα πολλά χρόνια εκεί, αλλά εντάξει. Ο συγκεκριμένος που έρχεται είναι μια ζαριά. Δεν είναι φυσικά Άρνεσεν, εννοείται. Είναι ένας Γερμανός. Αυτό που ξέρω για τους Γερμανούς είναι ότι φίλους δύσκολα τους κάνεις. Περισσότερο είναι λιγομίλητοι, ψυχροί και αντιπαθείς. Αλλά εμείς δεν το φέρνουμε για να τον κάνουμε φίλο μας, να βγαίνουμε για καφέδες και για τσίπουρα. Εμένα με ενδιαφέρει να κάνει δουλίτσα. Δηλαδή να φέρει καλούς παίχτες. Δηλαδή αν πρέπει η ομάδα να πουλήσει, να πουλήσει πολύ ακριβά και να διατηρήσει με τα πολιτικές αξίες, να ανοίξει πόρτες, διότι δεν μπορεί να είναι τίποτας με 10 χρόνια στη Βέρντερ Βρέμις και με παρουσία στη Βόλφσμπουργκ. Δεν μπορεί. Τώρα, ό,τι λέμε για τους ποδοσφαιριστές ισχύει και για τους τεχνικούς διευθυντές. Ματάκι, χορταράκι. Να δούμε. Να δούμε. Γκρίνιαζαν όταν ήρθε. Πολύ όταν ήρθε ο Μίχελ και διαιτητής και τι εδώ θα μάθει σου κασίδα το κεφάλι, αλλά νομίζω ότι δεν απέτυχε ο Μίχελ. Έχοντας και αυτός αστοχίες του. Νομίζω ότι είχε αρκετά μεγάλο μερίδιο σε καλές στιγμές της ομάδας και σε καλές μεταγραφές. Κάνω λάθος? Λέω λοιπόν και εσένα θα σε δούμε. Ο Μπράνκο ήρθε διαφημισμένος, αυτά, ναι, τον ήθελαν οι μεγάλες ομάδες και αυτά. Εγώ παιδιά δεν θα έχω να θυμάμαι κάτι. Μόνο το Μίσιτς. Δεν έχω να θυμηθώ κάτι άλλο. Και ούτε μπορώ να του χρεώσω την τεράστια συμφωνία με τον προπονητή, γιατί είπαμε ότι ήταν ειδικές συνθήκες και προφανώς δόθηκε τέτοια εντολή, αλλιώς δεν ερχόταν. Μιλάω για τη συμφωνία με τον Φερέρα. Οπότε και για αυτόν και για τον Όλαφ Ρέμπε, που θα βοηθηθεί σίγουρα από τον Βιερίνια, που τον γνωρίζει γιατί 4 χρόνια συνυπήρξαν. Μία από τα λάθη που άκουσα, να μην πω τις μπαρούφες που άκουσα χθες, είναι ότι αυτόν που έδιωξε το Βιερίνια, ρε εσείς συνέλθετε λίγο, ο Βιερίνια τι πάλευε τόσο καιρό από εκεί, να φύγει ήθελε, να έρθει στον ΠΑΟΚ.
Αυτός τον ελευθέρωσε. Έκανε αυτό που ήθελε. Τους έσωσε πρώτα ο Αντρέ με εκείνο τον γκολ στα μπαράζ, γιατί θα πέφτει η Wolfsburg, θα πέφτε στη Zweite Liga, θα πέφτε στη Β' Εθνική και θα πήγαινε περίπατο και η δουλειά του Ρέμπε. Τώρα, αυτά που ακούω, και πήγε και έριξε ομάδες και τι έχει κάνει και αυτά, η γκρίνια η γνωστή. Άσε να δούμε πρώτα, να τον δούμε ρε παιδιά. Να δούμε τι μπορεί να κάνει, να δούμε τι φιλοσοφία θα έχει. Και εγώ έχω τις απορίες μου, πόσα συνυπάρξει με έναν Ουρουγουανό ή με έναν Σέρβο ή με έναν Πορτογάλο, αν μείνει αυτός που έχουμε, πόσα συνυπάρξουν αυτοί. Γιατί είναι άλλη η νοοτροπία του Γερμανού. Επιτρέψτε μου, έχοντας σπουδάσει γερμανική φιλολογία, έχοντας ζήσει εκεί 10 χρόνια, έχοντας πάει εδώ στο γερμανικό σχολείο 6 χρόνια, έχοντας πάρει να πούμε πολλά από αυτούς, τα καλά τους ελπίζω, να τους γνωρίζω καλά. Δεν ξέρω πώς θα κολλήσει, δεν ξέρω την ιδιοσυγκρασία του, το χαρακτήρα του, τι, πώς, πού, δεν γνωρίζω. Ξέρω ότι αυτό το είδος ανθρώπου, Γερμανού τεχνικού διευθυντή, είναι αυτοί που είναι πληγομήλυτοι, που δουλεύουν πολύ, που έχουν εγωισμό, που θέλουν να δείξουν πράγματα. Εμείς εδώ είμαστε για να του πούμε τα μπράβο, αν δούμε ότι πραγματικά, γιατί εμάς ο καημός μας είναι ο ΠΑΟΚ. Δεν μας ενδιαφέρουν τα πρόσωπα, το έχουμε πολλές φορές. Και να ακούσει και αυτός την κριτική του, αν δούμε ότι είναι Άλαν Ντάλατς Παρασκευή στο γάλα και ότι είναι ακόμα ένας που ήρθε να φορτώσει την ομάδα με κακές μεταγραφές ή με εκατομμύρια ή με φτηνές πωλήσεις ή με οτιδήποτε. Εδώ είμαστε. Εδώ. Ο Θεός να μας έχει γερούς. Αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Γεια σου, Κίμωνα, να είσαι καλά. Ευχαριστώ, Αγγελική. Δήμητρα, ο Κοσμάς. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ, Γουίλι. Να είσαι καλά, φίλε μου. Να είσαι καλά εκεί. 104 Δημοτικό Σχολείο Άνω Τούμπας. Ήμουν άλλη μια τάξη μικρότερο, σε θυμάμαι, με φανέλα Μπάγεν. Μεγάλες στιγμές. 49 σήμερα το κοντέρ. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε και τα 49 τα καίμε ρε πίπι μου. Θα πάμε σε διάλειμμα και έρχομαι γρήγορα για τις γραμμές για τα λαμπιόνια ρομοσβήνουν. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Δώσε λίγο. Έτσι. Έτσι, έτσι. Εδώ είμαστε. Πάμε. Να πω ότι σήμερα κληρώνουμε μία σακουλάρα με κρέατα από το υπέροχο κρεοπωλείο Μιχάλης, ο φίλος μας, ο Μιχάλης, εκεί στον Εύωσμο, πόσα χρόνια στην εκπομπή, πόσα χρόνια δίνει τσιτσί στον κόσμο, παντοτινός φίλος. Σήμερα λοιπόν γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54222, αλλά επειδή είναι τσιτσί και επειδή είναι άλλο πράγμα, το κάνουμε και μέσα από τα σταθερά τηλέφωνα, από τα τρία τελευταία ψηφία που μας δίνετε, για να σας γεμίσουμε το τραπέζι με καλούδια. Ευχαριστώ πάρα πολύ τις ευχές. Γεια σου ρε πατέρα. Γεια σου ρε μπαμπά. Ευχαριστώ. Μας στέλνουν μηνύματα οι γονείς με την εκπομπή. Τι ωραία. Η ευχή μας να σε συνοδεύει στη ζωή σου για πάντα. Αυτά. Πάμε. Πάμε γραμμές να μιλήσετε εσείς. Εδώ είμαστε. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με πάμε γραμμές. Ναι, καλημέρα σας. Το να έχεις τρεις φίλους και να κλείνουν τα 49, 49 και 48. Α, έχεις κι άλλους, έτσι, ναι. Σημαντικούς. Δεν τελείωσε. Ναι, ναι, ολοκλήρωσε. Ναι, ναι. Αλλά και οι τρεις να είναι Κωνσταντίνος. Όχι ρε φίλε. Γίνεται. 52 απόδοση στο στοίχημα. Εδώ μιλάμε για τζακπότ. Εδώ μιλάμε για τζακπότ. Θοδωρή, σαν σήμερα έφυγε ο Μέγας Αλέξανδρος, φίλε. 10 Ιούνιου. Α, τότε μιλάμε. Έτσι. Δηλαδή. Πάμε για μεγάλα πράγματα. Πρόσεξε τώρα, έφυγε ένας μεγάλος, ήρθε ένας άλλος. Φίλε μου, χρόνια πολλά. Να είσαι γερός. Γόρι μου. Ευχαριστώ πολύ. Να χαίρεσαι την οικογένειά σου, τα παιδάκια σου. Πάνω απ' όλα αυτό μετράει. Να είμαστε καλά με τα οικογένειά μας και τα σπίτια μας. Τώρα, στο άλλο το θέμα που μας έχει στεναχωρήσει, αυτή να πούμε ότι υπάρχουν δύο έννοιες, δύο λέξεις. Η μία είναι υποχρέωση και άλλη είναι το καθήκον. Εμείς τις υποχρεώσεις μας, σαν οπαδοί απέναντι στην ομάδα, έχουμε κάνει τα πάντα.
Έχουμε ξεχάσει μέρες, έχουμε χάσει γεγονότα, έχουμε χαρές. Χτυπηθεί, έχουμε πάει στο γήπεδο. Όλα. Πατερίτσες στο γήπεδο. Όλα. Πατερίτσες στο γήπεδο. Πολλές νύχτες χωρίς αγκαλιά. Ύπνο. Πολλές νύχτες χωρίς ύπνο. Με το Μανώλη με σήκωσε αγκαλιά για να με βάλουμε στο γήπεδο. Έξι. Ωραία. Έχουμε κάνει τα πάντα, έχουμε κάνει όλες τις υποχρεώσεις μας, είμαστε άψογοι. Και τα κάνεις χωρίς να είναι αγκάρια, χωρίς να είναι υποχρέωση. Άρα. Επειδή γουστάρεις και επειδή θες να είσαι εκεί. Έτσι. Αλλά κάποιοι όμως άλλοι δεν κάνανε το αυτονόητο, δεν κάνανε το καθήκον τους. Αυτόν τον προπονητή, αυτόν τον άνθρωπο κάποιος τον έφερε, τον έφερα εγώ. Βεβαίως, γι' αυτό εξήγησα. Γι' αυτό εξήγησα στην αρχή το πώς. Νομίζω ότι μετά την πετυχημένη πορεία του Λουτσέσκου. Τουλάχιστον βρες κάτι, μην πας τώρα σε κάποιον, ξέρω εγώ, που θέλει να κάνει το διδακτορικό του. Όχι, και αυτός δεν έπρεπε αυτός να αλλάξει, κατά την άποψή μου, να μπει και να κάνει τέτοια παρέμβαση. Σε κάτι πετυχημένο επάνω, βάλε τη δική σου την ελιά. Τώρα και είναι η άποψή μας αυτή, έτσι. Και το στηρίξαμε. Και το στηρίξαμε και ακόμα εδώ είναι. Το πιστέψαμε. Είπαμε ότι θα είναι, ξέρω εγώ, εφάμιλος του Λουτσέσκου. Θα δείξει κάτι. Βγαίνει προχθές ο Σηκωστή και μας λέει ότι είχαμε ευκαιρίες και δεν κάναμε γκολ. Ποιες ευκαιρίες είχαμε, άστο, είναι... δουλεύεις. Δεν είναι ότι δεν έχει δείξει κάτι, είναι και οι δηλώσεις του, οι οποίες είναι, φίλε, εκνευριστικές οι δηλώσεις. Έλεος δηλαδή. Δεν και μπορεί να την άλλη φορά. 4 εκατομμύρια για να φύγει. 4 εκατομμύρια για να φύγει. Όχι, εντάξει, αυτά είναι κλίματα. Μεγάλα λάθη. Θα ήθελα να είχα 10 Μίσιτς, ακυρώνει στους παίκτες. Ο καλύτερος που προπόνησε ποτέ ο Κατούρη, ακυρώνει στους άλλους. Μετά βγαίνει και λες Ολυμπιακός, ανώτερος και αυτά. Δηλαδή πρέπει να το πεις, ρε φίλε. Πώς εσύ θα εμπνεύσεις τους πολεμιστές να μπουν όταν έχεις τοπάθεια εκ των προτέρων. Και τι κάνεις εσύ σαν προπονητής για να σου φάτε τους ρετολά. Πέρσι 3 γκολ σου ρίξατε το μισά. Εσείς είστε ίδιοι. Δεν έχει να κάνει με τίποτα παίκτες που έχουν να νικήσουν καμιά 50 χρόνια. Και να πεις, Κωστή μου, ότι απαγορευόταν σε αυτή την ομάδα να θέλει να σου κάνει δεύτερο τέτοιο κουνέρι. Απαγορευόταν. Δεν το δέχομαι. Εγώ δεν το δέχομαι. Ούτε εσύ το δέχεσαι. Ούτε κανένας το δέχεται. Αλλά είμαστε εμείς. Δεν είναι αυτοί. Έτσι. Εμείς πονάμε. Ευτυχώς ή δυστυχώς, Θοδωρή μου, μπροστά το Σάββατο υπάρχει μάτς. Ξέρω, θέλω κι εγώ να συζητάω μέρες, γιατί καταλάβαμε ότι κάτι τέλειωσε. Την Κυριακή δεν τέλειωσε απλά ένα μάτς. Τέλειωσε ένας στόχος. Για πολύ κόσμο ίσως να έκλεισε και ένας κύκλος για κάποιους. Έτσι, αυτό μας έδειξαν κάποιοι, ότι παιδιά δεν περιμένετε από εμάς. Τώρα, αν θα έρθει άλλος. Σε καμία περίπτωση. Δεν απαξιώνουμε παίκτες σαν τον Βιερίνη. Κανέναν δεν απαξιώνουμε. Κανέναν. Ηρεμήστε, ησυχάστε λίγο. Εντάξει, κανέναν. Λάθος, μην του πάρουμε το κεφάλι του ανθρώπου. Έλεος δηλαδή. Όχι μόνο το Βιερίνη. Κανένα από αυτά τα παιδιά, για αυτά που μας χάρισε, δεν είμαστε αχάριστοι, αγνώμονες, δεν ξεχνάμε. Όμως δεν μπορούμε, όταν βλέπουμε ότι υπάρχει τέτοια χαλαρότητα και τέτοια αδιαφορία, να μην το πούμε, ρε παιδιά. Εγώ προχθές έγραψα ότι αυτός δεν ήταν ο δικός μας ο ΠΑΟΚ. Βέβαια δεν είναι. Έτσι. Ναι, δεν είναι. Ωραία. Κάντε το να είναι. Έγινε, Θοδωρή μου. Κάντε τον ΠΑΟΚ να είναι αυτό τον ΠΑΟΚ που θέλουμε. Σε ευχαριστώ, φίλε μου. Είμαστε λίγο πλεονέκτες, είμαστε λίγο αυστηροί. Τι να κάνουμε. Αυτοί μας έδωσαν το δικαίωμα να έχουμε απαιτήσεις. Τι να κάνουμε, έτσι είμαστε. Τα ίδια παιδιά είναι, φίλε, που ανέβασαν τον πύχη. Αυτοί μας βγάλαν τον δρόμο. Έγινε, Θοδωρή μου. Να σε καλά. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, αδερφέ μου. Ζου μου σου, φιλιά. Και πολύχρονος και καψόχωρος και χανιώτης, έτσι, και βουρβουρούς. Δεν είναι. Ναι, γεια σας. Ζου μου σου με τον Κωστή. Καλό στο Μένιο με το γδούπο του. Και ο γδούπος από το θρύλο εδώ και 3 χρόνια σε όλο τον κόσμο έχει ακουστεί. Εσωστρέφεια είναι κάθε κουβέντα που λέμε για τα εσωτερικά της ομάδας μας. Σίγουρα δεν τους φιλιώσαν αυτό που περιμέναμε. Εγώ θα σταθώ, Κωστή μου. Α, καταρχήν, χρόνια σου πολλά. Σε ευχαριστώ. Κύριε Θανάση, αν ακούς την εκπομπή, συγχαρητήρια για αυτό το παλικάρι που μου έχεις βγάλει και τον άλλον φυσικά. Λοιπόν, τα λέω πολύ χωριά. Και Κυραλίκη, δεν είναι μόνος του, κύριε Θανάση, Κυραλίκη, καημένη μαμά. Άκουσε με λίγο την Κυραλίκη, δεν το είχα συγκρατήσει το όνομα. Αγώρι, οπότε τι να πω. Ακούνε σήμερα μέσα από το ίντερνετ. Ακούνε στο χωριό κάτω. Να σε χαίρονται, Κωνσταντίνε. Να σε καλά, η οικογένειά σου. Σε ευχαριστώ. Πολύχρονος. Πάμε στα δικά μας. Πολύ χρόνια και εμείς που τα ακούμε. Εννοείται, φίλε. Μαζί μεγαλώνουμε. Δεν είναι ότι είμαι εγώ γίνομαι 49 και σήμερα 30. Λοιπόν, ας γυρίσουμε τώρα στο ποδόσφαιρό μας. Ναι. Παιδιά, το πρωτάθλημα το πήραμε
Γιατί έχουμε τον μεγάλο τον ηγέτη που ήρθε και αποφάσισε να χώσει μερικά εκατομμύρια. Ένα πακέτο που εμείς στα όνειρά μας βλέπουμε σαν χρήματα. Και όλοι συζητάμε με μια άνεση για 20 εκατομμύρια, για 37 εκατομμύρια. Όντως, παιδιά. Λοιπόν, έτσι είναι. Και τα έχει βάλει με το κράτος των Αθηνών. Και δες λίγο με συγχύζεις, χωρίς να το θέλεις. Τι ανέφερες προηγουμένως τον Μεγάλο Αλέξανδρο. Ναι. Είναι ο προδότης βασιλιάς μου, ρε φίλε. Έπρεπε εκείνη τα χρόνια να έχει βάλει μια ρήτρα που να απαγορεύεται η Μακεδονία να διοικηθεί από τους Αθηναίους. Ακού τώρα τι λέμε. Ρήτρα. Έχει μια δόση χιούμορ. Ρήτρα. Καταλαβαίνω αυτό που λες. Λοιπόν, έχει δώσει χιούμορ, όποιος θέλει ας το πάρει έτσι όπως το λέω. Ναι. Οι άλλοι κάντε την κριτική σας. Ο Ολυμπιακός για τρία χρόνια είχε τον καυγά του και μας άφησε ήσυχους. Φέτος πόσες δικαστικές διαμάχες είχε η ομάδα άπειρες. Μας. Άπειρες. Άπειρες. Πρόπερση. Και φυσικά, πόσες δικαστικές μου, διαμάχες συγγνώμη που σε διακόπτω. Εννοείται ότι είναι ένα σκέλος που δεν τον ξεχνάμε σε καμία περίπτωση. Αυτοί τώρα τι θέλουν, με τη νίκη αυτή όλα να σκεπαστούν, ο πρωταθλητής, ο έτσι ο αλλιώς. Σέρνονται στα δικαστήρια και για πάρα πολλά σοβαρά θέματα. Κάνουμε. Δεν πρόκειται να το ξεχάσουμε αυτό. Θα βάλουμε βούτυρο στο ψωμί. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Πέρυσι ξέρετε γιατί πήραμε το αίτητο. Γιατί όντως έχοντας την καλύτερη ομάδα, μέσα από τα προβλήματά τους, που πάντοτε αυτό λέω, αυτοί πρέπει να βρίσκονται σε μια φάση εκεί στην Αθήνα που να τρώγονται μεταξύ τους ΑΕΚ, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Και κάπου και εμείς εκείνη τη στιγμή να μπαίνουμε. Τι νομίζετε? Δηλαδή θυμώνω πάρα πολύ. Ποιος νομίζει εδώ πάνω ότι μπορούμε εμείς να διοικήσουμε τους διοικούντες την Ελλάδα? Από εδώ 530 χιλιόμετρα είναι και το ξέρουν πολύ καλά αυτοί. Δεν λιδρώνει τα αυτοί τους. Ναι, ναι. Και θα κλείσω με την εξής φράση. Εμείς που δίνουμε τα λεφτά μας στην Αθήνα για να μας ξαναμοιράσουν αν γουστάρουν κάτι εδώ πάνω, έχουμε την εντύπωση διοικούμε? Όχι. Ζήσαμε μεγάλες στιγμές και με τον Κωστή. Και θα τις ξαναζήσουμε, ρε φίλε. Δεν τελείωσε, φίλε. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αν νομίζουν ότι ο ΠΑΟΚ τελείωσε, αυτό θέλουμε να πιστέψουν. Μέχρι πλανώνται πλάνοι νυχτράν, φίλε. Που θα τα χώνει χοντρά και προσέξτε λίγο, δεν είναι πάρα πολλά. Εμείς χώνουμε δικά μας λεφτά, δηλαδή του Σαββίδη, και κατά επέκταση δικά μας, και όλα έχουν γίνει με τα δικά μας τα χρήματα. Μέχρι και το γήπεδο με το υστέρημά τους το χτίσαν. Έρχονται μεγάλα πράγματα. Μας. Έρχονται μεγάλες στιγμές. Τα έχουν όλα έτοιμα, ρε φίλε. Και θέλουμε να συναγωνιστούμε, ή μάλλον θέλουν να τους συναγωνιστούμε και μας λένε ότι είναι επίσης όρις. Να κλείσω γιατί κράτησα πολύ. Γεια σου Μένιο, σε φιλό, σε φιλό. Να σε καλά, καλημέρα. Πάμε εδώ, ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλώς το Θουβού. Καλώς τον. Και στην ΑΕΚ 2014 με την μακρόχρονη ιστορία. Με τη μακρόχρονη και πλούσια ιστορία. Πολύχρωμος και εντυχισμένος. Πολύχρωμος φίλε και εντυχισμένος σαν τουλάπα είμαι. Να χαίρεσαι τα παιδάκια σου και την οικογένειά σου. Σε ευχαριστώ αδερφέ μου. Ευχαριστώ. Μια ερώτηση. Ναι. Γιατί είναι θέμα χαρακτήρος. Ναι. Σε μια επιχείρηση ξέρω εγώ 10-20 εργαζόμενοι, αν βγει ο ιδιοκτήτης επιχείρησης και πει εδώ πέρα μέσα έχει γίνει πανηγύρι, άντε και θα φύγουν κάποιοι. Έτσι. Ναι. Ο καθένας ανάλογα με το τι πρέπει να προσφέρει και το τι προσφέρει, γιατί ο ίδιος ξέρει. Φυσικά. Και αναλόγως και τι χαρακτήρας είναι, θα πράξει και τα δέοντα. Ή θα τσιτώσει. Κοίταξε, αυτό που λες. Ή θα τσιτώσει και θα δώσει τα δυνατά του για να συνέλθει, ή θα τον πάρει από κάτω και θα πει. Για να αποδείξει, για να αποδείξει ότι ξέρεις τι, εγώ δεν είμαι σε αυτούς που λες. Μου έθιξες και τον εγωισμό με αυτό που λες, ναι, άρα αυτό είναι δικαιολογία για να παραδεχτείς ότι, παραδεχτείς ότι έκανες αυτό που έκανες. Ναι. Και τα λοιπά. Είναι θέμα κινήτρου. Όποιος θέλει να βρει κίνητρο, βρίσκει. Όποιος θέλει να βρει δικαιολογία, βρίσκει. Ακριβώς. Εγώ αυτό έχω να πω. Είμαι απόλυτα σύμφωνος μαζί σου σε αυτό που λες. Τώρα, απόλυτα. Ένα άλλο θέμα, γιατί διαφωνώ σε κάποια πράγματα λίγο. Να μου πεις. Να κάνω έτσι ένα μισό λεπτό πόσο θα μου πάρει λίγο μια πρόταση. Ναι. Κάνοντας 2-3 βήματα πίσω και κοιτώντας όχι το τώρα, το γενικότερα, το όλο πράγμα αυτή την τελευταία δεκαετία, τέλος πάντων 8 ετία, πόσο είναι 7-8 χρόνια, βλέπω ότι ήρθε ο Ιβάν, πήρε την ομάδα, πήρε δανεικούς ποδοσφαιριστές, δεν του βγήκε, πήρε καλό προπονητή, στο όνομα τουλάχιστον Στέφενς, πήρε καλό τεχνικό διευθυντή, Άρνεσεν. Πήρε, ναι, ναι. Έκανε δοκιμές με έκανε, περισσότερο με ξένους, ναι. Σε ένα κορμό,
σε ένα σχήμα και σε ένα πλάνο το οποίο κατέκτησε τα εγχώρια, έτσι. Ναι, βέβαια. Και έχοντας καταφέρει αυτό το στόχο, για τη δική μου άποψη, έχει πάνω σε μια ανάγκη που έφυγε ο αρχιτέκτον, ο Λουτσέσκου, αποφάσισε πολύ σε άκερο χρόνο, ναι, να αλλάξει, σε χρόνο μηδέν, ήταν να γίνει αυτό, δεν είχε, υπήρχε περιθώριο, ήταν να γίνει αυτό, ναι, το επίπεδο για να κοιτάξει την Ευρώπη. Ο, όπως είπε και ο Χρήστος, ο Λευκόπετσο, φοβερό. Πετσετέιρα, έκλαψα, ναι. Φοβερό, φίλε, φοβερό. Ήρθε, ρίχνω Λευκό Πετσετέιρα, ναι. Ναι, ήταν πολύ. Πού διαφωνούμε, περιμένω να μου πεις. Απόλυτα, πού, ναι, διαφωνείς. Ότι ο άνθρωπος αυτός ήρθε εδώ με σκοπό να εξυπηρετήσει ένα διαφορετικό πλάνο. Δηλαδή η ομάδα, ο Γκαρσία, και μέχρι K5, ας πούμε, K15, παίζουν 4-2-3-1. Για το σύστημα, λες, για το σύστημα. Φυσικά. Ναι, ναι. Αυτός ο άνθρωπος έπαιζε ένα άλλο σύστημα. Άλλο ποδόσφαιρο. Οι ποδοσφαιριστές μας. Ναι. Και το είχε, και από την αρχή. Το ξέραμε και το είχε πει και από την αρχή. Έτσι. Το θέμα, ναι, είναι. Το οι θέμα ποδοσφαιριστές είναι... που έχουμε. Μισό λεπτό, Λουκουσί, αν μου επιτρέπεις. Δεν ξέρω τώρα, δεν είμαι ειδικός. Τη γνώμη μου λέω. Βλέποντας λίγο ψύχρεμα, προσπαθώ να το δω ψύχρεμα δηλαδή. Ότι οι ποδοσφαιριστές δεν μπορούν να ανταποκριθούν όλοι σε αυτό το ρόλο. Δηλαδή το δεκάρι σου δεν μπορεί να παίξει 4-4-2 εύκολα. Ναι. Έτσι. Δηλαδή Μπίσασβαρ, Πέλκας ίσως, δεν ξέρω, για ψευτονιάρι ή κτλ. Δεν ξέρω αν μπορούν να ανταποκριθούν ή τα μπακ σου. Περιμένω να δω πού διαφωνούμε. Ακόμα δεν έχω βρει διαφωνία. Ναι, θέλω να πω ότι αυτόν τον άνθρωπο επιχειρείται μια αλλαγή κατ' εμέ στη φιλοσοφία του συλλόγου, για να το πάμε για ευρωπαϊκό, για να παίξουμε πιο επιθετικό ποδόσφαιρο, άλλο στυλ κτλ. Δεν σου λέω ότι είναι σωστός, τα κάνει σωστά. Ναι. Αλλά δεν νομίζω ότι τον κρίνουμε δίκαια. Απ' την άποψη ότι δεν έχει τίποτα από ποδοσφαιριστές που θέλει, σχεδόν. Ο κορμός δεν είναι καμία. Δηλαδή εγώ θα ήθελα να τον δω στην τριετία με τους ποδοσφαιριστές που θέλει. Θα μου πεις, αυτό κοστίζει, έτσι. Σε τίτλους, σε χιλιάδιο, σε κύρος, σε συμφωνώ. Αλλά αυτό νομίζω ότι πέρα από το δικό μας το οπαδικό που είναι η ομάδα μου και την υποστηρίζω, ο Σαββίδης μπορεί να το κρίνει. Ότι ξέρεις τι, εγώ είμαι πρόθυμος να χαλαλήσω και 10 και 20 εκατομμύρια που λέει και ο Μένιος και δεν είναι δικά μας και έχει δίκιο. Για να δω την ομάδα μου σε 3 χρόνια. Τα πονάμε σαν δικά μας. Μπορώ να φέρω και με το ρέμπε που έχω και 4 σκυλιά του πολέμου με άλλη φιλοσοφία που θα τρέχουν σε 96 και να κερδίζουν 5-0. Δηλαδή, θέλω, μπορεί να είναι και λάθος όλα αυτά. Μπορεί. Άλλη, μπορεί. Καταλαβαίνω το σκεπτικό σου. Αλλά θεωρώ ότι το καταλαβαίνω. Απλά, απλά ξέρεις κάτι. Δεν θα μας είχε δείξει κάτι, ρε παιδί μου. Δηλαδή, εγώ ψάχνω να βρω. Δεν το ξέρεις. Εγώ ξέρω, Κωστή, ότι οι ποδοσφαιριστές από την πρώτη μέρα τσίτωσαν τα πόδια και αναγκάστηκε ο προπονητής, επειδή έφεγε πιέσεις, γιατί δεν μπορεί να αλλάξει όλους τους ποδοσφαιριστές που πήραν το αίτητο, αναγκάστηκε να αλλάξει αυτός τη φιλοσοφία που ήθελε να περάσει στην ομάδα. Και ο Σαββίδης τη φιλοσοφία που ήθελε να περάσει στην ομάδα, πέραν κάποιων ποδοσφαιριστών που μπορούν να παίξουν όλοι στα Σβιερίνια, υπουργού, και αφήστε τον ήσυχο, παιδιά, όχι μόνο αυτόν. Μακριά ανθρωποφαγία, σφινάκι αυτό. Καλά, τώρα τι είναι αυτό, παιδιά, λέμε τα αυτονόητα. Κάποιοι είναι. Εντάξει, καλά. Αναγκάστηκε να αλλάξει φιλοσοφία. Ναι. Ο προπονητής. Okay, δηλαδή, είναι και αυτό, έχει και αυτό μια λογική. Έχει και αυτό μια λογική. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος, αν είμαι υπερβολικός. Όχι, έχει το σκεπτικό σου, έχει λογική. Απλά η δική μου η άποψη λέει το εξής. Ότι... Καλά, δεν είδαμε τίποτα φοβερό, έτσι. Όχι, ρε. Στην αρχή είδαμε κάποιες φορές ενέργειες. Όχι. Λίγο επιθετικό ποδόσφαιρο. Θα σου πω τι πιστεύω αλλά εγώ. Δεν ξέρω. Ότι αφού δεν έχεις τα εργαλεία για να κάνεις αυτό που θέλεις, δες τι μπορεί να κάνεις με αυτά που έχεις. Εμένα εκεί μου φαίνεται επίσης πόσο μάγκας είναι ένας προπονητής. Δεν διαφωνώ σε αυτό που λες, ότι ξέρετε παιδιά, εγώ παίζω 4-4-2. Εδώ, ναι. Αφού λοιπόν ξέρουμε ότι το ήξερες όταν ήρθες, ότι θα βρεις μια ομάδα έτσι χτισμένη, δηλαδή δεν σου κάναμε κανένα άδειασμα, δεν σου κάναμε καμία έκπληξη. Το ήξερες. Αφού λοιπόν έχεις αυτούς τους παίκτες, οι οποίοι είναι απόλυτα πετυχημένοι με αυτό το σύστημα τα τελευταία χρόνια, εμένα θα μου έδειχνε ευφυΐα η προσαρμοστικότητά του. Και όταν θα έκλεινε ο κύκλος, φαντάζομαι, το τέλος αυτής της χρονιάς, τότε να πεις, παιδιά, ωραία παίξαμε πέρσι αυτό που έπαιζε η ομάδα, τώρα όμως θα χτίσουμε κάτι άλλο. Ξέρω εγώ, κάπως έτσι το φαντάζομαι. Δεν ξέρω. Αυτός είναι ένα συμβιβασμός εν μέρη. Μα, συμβιβασμός. Εγώ θα το έλεγα προσαρμοστικότητα στα εργαλεία που έχεις. Ναι. Εντάξει, έχουμε άγνοια. Δηλαδή, αν η συμφωνία ήταν, έλα, να κάνεις το πλάνο σου,
Ναι, αυτό δεν το ξέρουμε. Ναι. Τέλος πάντων. Ναι, δηλαδή μιλάμε εκ του τώρα, εκ του κάνεφα, για κάποια δηλαδή, πράγματα όμως, για κάποια πράγματα, πέρα από τα, απ τα συστήματα, δηλαδή προχθές το βράδυ, δεν βλέπεις ότι ο άλλος... Όλα τα αλφα-στερητικά, έτσι. Ορίστε. Ανευρία, άοσμη, άγευση. Όλα. Και εσύ σαν προπονητής δεν βλέπεις, ας πούμε, ότι στο κέντρο σου υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Ότι αλωνίζει ο τάδε εκεί. Ότι κοίταξε λίγο, βάλε λίγο ταχύτητα. Κάνε, δηλαδή αυτά κάποια πράγματα είναι πέρα από, από συστήματα ρε Δούβου. Ξέρω εγώ. Τέλος πάντων. Ίσως και όμως να είναι και μια ψάχνουμε να βρούμε. Να κάποια πράγματα. Ψάχνουμε και εμείς να βρούμε την άκρη. Δεν μπορώ να υποστηρίξω αυτό που θέλω, ας πούμε. Έγινε Θουβού. Έγινε αδερφέ μου. Ζουμουσού αδερφέ. Σε φιλό. Σε φιλό. Πάμε αυτές οι τρεις γραμμές και μετά διάλειμμα. Εδώ πέσαμε. Πάμε εδώ. Ναι. Καλημέρα. Και συγγνώμη που περιμένατε. Βεβαίως. Ναι. Τον έχω φάει. Γιώργο! Τον στραγγάλισε. Ωχ, τι λες. Καλά δεν σε έκανα. Καλά σε έκανα. Καρατιά. Μέγας Αλέξανδρος, Μέγας Κωνσταντίνος, Μέγας Ατσαρός. Κυρθάνο και η κυρία. Μη μας βάζεις δίπλα σε αυτά τα ονόματα γιατί είναι αμαρτία, ιεροσιλία. Και η κυρία Λίγη, σας ευχαριστούμε που, μας... που κάνατε αυτό το παλικάρι και τον άλλον στην Πάτρα. Με συγκινείς. Το... Προχώρα παρακάτω γιατί με συγκινείς. Άσε, μην μπλέξεις, άμα μπλέξεις μπαμπάδες, μαμάδες, αυτά είμαι ευσυγκίνητο αγόρι. Λοιπόν, άσε με. Και τους έχω και μακριά και έχω να τους δω να πούμε κάτι μήνες. Εμείς οι παλιοί, όπως είμαι εγώ, ο Παύλος, ο κ. Διονύσης και οι υπόλοιποι, οι συντριβανίσχοι, τα έχουμε ζήσει και τα ξέρουμε. Ναι. Σε ευχαριστούμε που δίνεις το κουράγιο στους πιο νέους να καταλάβουν τι εσύ ΠΑΟΚ. Και μόνο ΠΑΟΚ. Και δεν τους προωθείς να πάνε να κάνουν και να ρημάξουν γιατί να ακούς άλλα ραδιόφωνα και άλλους συναδέλφους σου το τι δηλητήριο και τι χολή πετάνε θα φρίξεις. Είπαμε σκληρή κριτική γιατί αυτό δείχνει ότι αγαπάς. Ακριβώς. Όχι ισοπαίδωση. Δεν είμαστε αχάριστοι. Με ρώτησε χθες ένας εκεί πήγα να πάρω το παιδί και μου λέει καλά ρε Κωστή, δηλαδή επειδή πήραν τα πρωταθλήματα και τα κύπελα να μην τους κάνουμε κριτική. Γιατί άκουσα να μην κάνω κριτική. Όχι λέει δεν το λέω για σένα. Ούτε σημαίνει ότι επειδή πέρσι παίξαν ή πρόπερσι καλά ότι τώρα δεν θα τους ακουμπάμε. Θα τους ακουμπάς. Όχι όμως του... αποκαθήλωση αυτό. Όχι ευτελισμός. Να πιάσεις δηλαδή το διερήνια να τον, να τον διαπομπεύσεις. Κανένα. Να τον ευτελίσεις. Και όχι μόνο το διερήνια. Τα ίδια. Δεν με συγχώρησε κανέναν όταν χάσαμε το πρωτάθλημα μέσα στην Τούμπα. Από το πατατράκ που είχαμε πάει από την Παναχαϊκή. Λοιπόν, εξακολουθήσαμε και υποστηρίζαμε και αγαπούσαμε και αγαπάμε αυτήν την ομάδα. Εννοείται. Και η κριτική που κάνουμε είναι για να μην ξαναδούμε τέτοια πράγματα. Ακριβώς. Για να το βελτιώσουμε, να το γιορτάσουμε. Από ενδιαφέρον. Αλλιώς, να, τι να κάνω. Να γυρίσω την πλάτη και να πω αδιαφορώ. Αφού βλέπουμε ότι υπάρχει πρόβλημα και με τους παίκτες και με τον προπονητή. Ναι. Κωστή μου, θα σταθώ στα λόγια του κυρίου Σαββίδη. Τα χθεσινά την ανακοίνωση που έκανε. Τη στήριξη και δεν χάθηκε τίποτε. Ναι, και κρίνεστε όλοι. Ναι, και τι θέλετε ρε φίλε, να είχατε έναν Μελισσανίδη ψυχή στραγγαλίσει. Όχι, δες τι γίνεται στο μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Φεύγει ο Δημητράκης. Αγανάκτηση. Τους είπε εχθές, γεια σας, σηκώσατε πανό. Για τον πατέρα μου, τον Παύλο Γιαννακόπουλο. Δηλαδή, αν υπάρχει ένας παράγοντας που έχει δώσει 300-400 εκατομμύρια για τον μπάσκετ, πήρε 6-7 ευρωπαϊκά, πώς έχει ο Βάζελος, δεν ούτε θυμάμαι. Λοιπόν, και βάλατε, σηκώσατε πανό, σιωπή στον Παύλο και το κράτησε. Το κράτησε ο Δημητράκης, γιατί οι άλλοι, τα αδέρφια, ήταν ήρεμοι άνθρωποι και πολύ και διαφορετικοί. Αυτός εδώ έχει μέσα, αν είναι άλλος χαρακτήρας, να πούμε, κατάλαβες. Και είναι... φεύγει τώρα και να δούμε τι θα γίνει. Έτσι. Δεν διαλύεται αυτό, τέλος πάντων. Λοιπόν, θέλει υπομονή, ρε παιδιά. Εντάξει, θα τα περάσουμε όλα. Και όπως είπε ο Μένιος, στηριζόμαστε στα δικά μας πράτσα. Και δυνάμεις και έτσι. Και δικό... σε κανέναν άλλο. Δεν θέλουμε κανέναν, ειδικά μέσα από τη Βουλή. Μιλήσω λίγο γενικά. Άσε, μια Βουλή τώρα. Τόσα χρόνια, τόσοι Μακεδόνες βουλευτές μέσα στη Βουλή, τι κάνανε για τη Μακεδονία. Δεν βάζω Θεσσαλονίκη. Τίποτα. Βέρεια, Νάουσα, Καστοριά, Τολεμαΐδα, πνίγονται οι άνθρωποι. Πνίγονται.
Ένα εργοστάσιο είχε η Ξάνθη και πήγε να το κλείσετε. Εδώ στο Κιλκής πήγε να κάνει εργοστάσιο και του βάλανε τρικλοποδιές στο Κιλκής. Να δουλέψουν χιλιάδες άνθρωποι. Παιδιά. Θα πήγαινε στον Τούρκο η ΣΕΚΑΠ. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει. Άσε τώρα ανοίγουμε θέματα άλλα, Γιώργη μου. Σε φιλώ και σε ευχαριστώ. Τέλος πάντων, βάλεμε συγκλήρωση και δώσα στο φίλο μου τον Παυλάρα. Γιατί. Φιλιά! Φιλιά πολλά! Φιλιά! Γεια σου, αγοράκι μου! Γεια σου, Γιωργάρα μου! Λοιπόν, μία γραμμή πριν το τέλος. Μην καλείτε, θερμή παράκληση να πάω σε διάλειμμα. Ναι! Μήπως γνωρίζετε. Ναι. Τι έχουμε εμείς κοστί στον ΠΑΟΚ που μας κάνει έτσι να μιλάμε τώρα και να τρώμε τις σάρκες μας. Για πες. Κοντή και επιλεκτική μνήμη κοστί. Ναι. Πέρσι τέτοιο καιρό ήμασταν φωτογραφίες, ο Βιερίνια, Μπράβο Σαββίδη, Τίο Μαδάρα, Αίτητη. Λευκός πύργος, πανηγυρισμοί. Δεν τα ξεχνάμε. Δεν πρέπει να τα ξεχνάμε, αλλά δεν πρέπει να μένουμε και άπραγοι και σιωπηλοί. Να σου πω κάτι. Κριτική, βεβαίως. Εγώ ακούω και βλέπω όμως πολλούς να φωνάζουν, όπως λένε όλοι μέχρι τώρα, ότι για τον Βιερίνια, φταίει ο Βιερίνια, ο Σαββίδης, μέχρι να φύγει και ο Σαββίδης, μέχρι να φύγει και ο Βιερίνια. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι δίθεν. Άκουσε, τσουκνίδα, άκουσε με αδερφέ μου. Αποκλείεται αυτός που λέει να φύγει ο Σαββίδης να είναι ΠΑΟΚ. 100%. Όχι 100, 1500%. Το να ασκήσει κριτική για επιλογές, για τον τεχνικό διευθυντή, για τον προπονητή, για τους παίκτες, για. Άνθρωπος που λέει να φύγει ο Σαββίδης, έτσι, δεν είναι ΠΑΟΚ για μένα. Είναι κάτι άλλο και προσπαθεί να δημιουργήσει επίτηδες, λοιπόν, αναμπουμπούλα και ζωστρέφια. Δεν μπορώ να φανταστώ. Άλλο η κριτική, έτσι το ξαναλέω. Έτσι. Κριτική Κωστή θα κάνω. Άλλο κριτική, φίλε. Τα λάθη και εμείς τα λέμε τα λάθη. Παιδιά, μην ξεχνάμε ποιοι μας φέραν εδώ να είμαστε αίτητοι προθαλητές. Τρία κύπελα, δύο double. Τι να λέμε τώρα. Και να, ο άνθρωπος έχει βάλει τόσα εκατομμύρια. Και όπως είπε και ο Γιαννακόπουλος που αναφέρατε πριν, όταν βάζεις καμιά εκατοσταριά εκατομμύρια, τότε δεν μπορεί να τον πεις κάτι. Τι να μπορεί πεις, να μιλάει φίλε. Και να σου πει ό,τι θέλει. Κατάλαβες. Τι να πεις. Αν δεν ήταν αυτός, θα ήμασταν ακόμα πιο κάτω από τη χαρτινή, από την έφταση να μην είναι. Μην το συζητάς που θα ήμασταν. Άστο. Αλλά ότι πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα και ήδη ξεκίνησε να τα αλλάζει, έτσι πρέπει να αλλάξουν. Τώρα, όσο για τον προπονητή, ξέρω αν θα έπρεπε να πάρει κι άλλο χρόνο. Απλά το θέμα είναι ότι εδώ πέρα, με το που θα γίνει αυτό, δηλαδή προσωπική μου άποψη, ότι ξέρεις, ναι, μένει ο Φεραίρα και του χρόνου, τότε θα είναι κάθε στραβή τεράστια κριτική και τεράστιο πλήγμα για τον ΠΑΟΚ και τη συνέχεια. Ναι. Τώρα, ο Σαββίδης βέβαια ξέρει, θα δούμε. Ήθελα να σου πω όμως, χρόνια πολλά. Σε ευχαριστώ. Ό,τι επιθυμείς, φίλε. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Να είσαι γερός, να χαίρεσαι τα παιδάκια σου, εσύ, την οικογένειά σου. Εσύ, Τσουκνίδα. Την οικογένειά σου, τα παιδάκια σου. Στο τιμόνι. Να είσαι εκεί στο τιμόνι να μας κάνεις έτσι, να μιλάμε για τον ΠΑΟΚ. Και όλα τα άλλα που αδερφέ, μας κάνεις, με τα τραγούδια. Να είσαι καλά. Με, σε ευχαριστώ. Με γράφω, με όλα. Γεια σου, Τσουκνίδα. Σε ευχαριστώ πολύ. Να χαίρεσαι. Λοιπόν, παιδιά, πάω σε διάλειμμα. Αφήστε λίγο τις γραμμές για να μην περιμένετε άδικα στο διάλειμμα και παίρνετε με το που θα επιστρέψουμε πολύ σύντομα. Θυμίζω, ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό, Bosch, Siemens, ψυγειοκαταψύκτες, καταπληκτική. Καταπληκτική και υπέροχη. Και όλα θα τα βρείτε εκεί. Και κινητά και τάμπλετ και ψυγεία και πλυντήρια και κουζίνες και τηλεοράσεις και κλιματιστικά, τα πάντα όλα. Φυσικά Αιγαίων και στο Δικητήριο και στο Ρεόκαστρο, δύο μαγαζιά. Κουκλιά, πεντανόστιμα, εκλεκτά, όλα υπέροχα, φρεσκότατα από την ελληνική θάλασσα, από το Αιγαίο στο πιάτο σας και τη Λιβεριά, 214.000 στο δικητήριο, 69-56-66 στο Ρεόκαστρο, βάλτε ωμέγα 3 στον οργανισμό σας και με χώρο εστιατορίου και πέκεφε, take away, υπέροχα, πεντανόστιμα, όλα. Φυσικά Τσαντεκίδης Cars, μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο, υπέροχο το αυτοκίνητο, το επόμενό σας είναι εκεί, μεταχειρισμένο σαν καινούριο και επαγγελματικό και ταξί. Και πληρώνετε όπως εσείς θέλετε και με γραπτή εγγύηση χιλιόμετρων και το πηγαίνετε και σε όποιο μάστορα θέλετε. Και βέβαια, Νικολαίδης, ψωμί, γλυκό, τούρτα, παγωτό, Καραουλή και Δημητρίου 237-163, πεντανόστιμα και εκλεκτά όλα, με φανταστικές γεύσεις των παγωτών, ανάμελια, βέλβετη μπόσκο,
νοαζέτα, American cookies, περίεργες γεύσεις που δεν βρίσκεται πουθενά αλλού. Μεγάλα ημέρας. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Δώσε αχπαστό στο λαό. Δώσε στεφανώματα. Φύσα το καλέμι. Έλα αγοράκι μου, κάνε τον πανικό. Κάνε σου λουμπουντρούχουμ και καραπιπερίμ. Δώσε μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις τόσες ευχές. Σας ευχαριστώ πραγματικά. Πάμε, μπουκάραμε, δεύτερη ώρα. Τέντα Home, 36 χρόνια, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, και ανατολικά και δυτικά, αυτός είναι ο αρχιτεντάρχης. Μην πάτε σε αμφιβόλου αξίας και αμφιβόλου ποιότητας πράγματα. Εκεί ξέρετε, τέντα για μια ζωή. Και ανατολικά, Καλαμαριά, και δυτικά, Πολύχνη, όπως ανεβαίνετε στην Αγνώστου Στρατιώτη, θα δείτε τον εκθεσιακό χώρο. Θα έρθει να σας πάρει, εννοείται, δωρεάν μέτρα στο σπίτι ο Γιάννης και το συνεργείο, και θα σας περάσει τέντα για μια ζωή με τα καλύτερα πανιά, με τα καλύτερα σίδερα. Φυσικά, όταν μιλάμε για φαγητό, μιλάμε για λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιοι. Πήρε και το δίπλα χώρο ο Δημήτρης και έχει άπλα έξω να πάτε να απολαύσετε σε εξαιρετικές τιμές υπέροχα, υπέροχα κρεατικά. Πεντανόστιμα στα κάρβουνα, φτιαγμένα με μεράκι, επιλεγμένα, γι' αυτό και είναι τόσα χρόνια. Χωρίς να έχει καμιά θάλασσα μπροστά, καμιά θέα, κανένα βουνό εκεί. Απλά ταπεινά σε ένα στενό στα Ελευθέρια. Γι' αυτό και είναι όμως τόσα χρόνια κορυφή στις προτιμήσεις σας. Γιατί ό,τι φάτε εκεί είναι εκλεκτό. Πας και ξαναπάς και κολλάς. Γι' αυτό και λέγεται και λαδόκολα. Φυσικά δεν ξεχνάτε Κλιμάρτ. Αυτός είναι για κλιματισμό. Ψήξη, θέρμαση, Κώστας Κιωσές, Ντάικιν κλιματισμός. Στην Γραβιά Σκεδελφών γωνία στο μαγαζί. Σας περνάει το μαραφέτη, είτε έχετε για τη δουλειά είτε για το σπίτι, και είστε τακτοποιημένοι. Ξαναλέω, σήμερα κληρώνουμε σακούλα κρέατα από το Ακροπολείο Μιχάλης. Μου γράφετε και τα τρία τελευταία ψηφία, μου λέτε στον αέρα, στο τηλέφωνο, για να σας βάλω στην κλήρωση για σακούλα κρέατα από το Ακροπολείο Μιχάλης. Πάμε, πάμε στις γραμμές, να μην περιμένετε άλλο. Γεια σας, καλημέρα. Γεια σου, 20, καλημέρα. Καλώς το Στελάρα. Καλώς το, ναι. Καλώς το Στελάρα. Κωστή, καταρχήν, την απόφαση για τον προπονητή θα την πάρει ο Ρέμπε. Εμείς λέμε τη γνώμη μας. Καλή τύχη στο Ρέμπε να φέρει επιτυχία στην ομαδάρα μας. Βεβαίως. Αυτό. Εμείς κρίνουμε τον ματάκι κύριο Φερέιρα. Ματάκι, ναι. Αυτό εδώ. Από το ματάκι χορταράκι κρίνουμε τον κύριο Φερέιρα. Πώς παρουσιάστηκε στα τρία παιχνίδια με τον Ολυμπιακό. Και στα τρία, στα δύο η ομάδα ήταν τελείως ανύπαρκτη, και στο κύπελο το γύρισε ο κόσμος. Ναι. Γιατί εκεί που πήγαινε ο κόσμος και ο εγωισμός των παιχτών που είδαν ότι πάνε να πάθουν ένα από τα μεγαλύτερα κάζο. Ναι, ο εγωισμός, αλλά με το μουρμουριτό από την κερκίδα πάρα πολύ έντονο. Ναι, ήμασταν μέσα, έτσι. Φυσικά, φυσικά. Φυσικά, φυσικά. Πάω παίξει την μπάλα τη ζωή σου και τα λοιπά. Και βαριά, βαριά. Αυτό ακούστηκε πολύ βαριά. Δηλαδή έχει να ακουστεί. Πάρα πολύ καιρό. Να λέμε τώρα. Δηλαδή φαντάζεσαι ο κόσμος πραγματικά βράζαμε όλοι. Δεν του φωνάξαμε όλοι, αλλά το ξέρεις γιατί, Στέλιο, του φώναξε. Εξηγούσα χθες πάλι κάτι εκεί που πήγα να πάρω το παιδί, γιατί κάναμε πηγάδι με τους γονείς. Δεν, ο κόσμος δεν τρελάθηκε και δεν είμαστε τρελαμένοι, και εγώ μαζί, πρώτο πληθυντικό σου μπορεί. Τρελάθηκε γιατί δεν έπαιξε η ομάδα. Για έφυγε. Τον τρόπο, α, μπράβο, εσύ, ο τρόπος είναι, δεν είναι ότι έχασες. Είναι ότι δεν προσπάθησες. Αμαχητή και ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ και αμαχητή, ΠΑΟΚ και παρατημένο μάτς, ναι. Πάω και χαλαρότητα, είναι δύο έννοιες που δεν θα έπρεπε να συναντιούνται ποτέ, φίλε! Ποτέ σε κανένα άθλημα! Θα μιλήσω εγώ, θα πω πέντε στοιχεία. Προχθές έβαλε τον Τζόλι, τι, μπας και γίνει καμιά ανάσταση νεκρών, κάνει κανένα γκολ ο Τζόλι και γίνεις μάγκας. Εγώ θα σου πω, παίζεις με τη Λαμία, είσαι 3-0 στο δεκάλεπτο. Γιατί δεν βάζει ένα πιτσιρικά τότε στο μισάωρο να ακριβώς. Παίξει 60 λεπτά να πάρει εμπειρία. Ακριβώς. Στον Πανετολικό 0-3, τρίτη αλλαγή βάζει μέσα το Βιερίνια. Γιατί δεν βάζει ένα πιτσιρικά να πάρει παιχνίδια. Εγώ θα συγκρίνω με αυτούς τους παίκτες που έχεις, με αυτές τις αλλαγές που κάνεις και πώς διαχειρίζεις το παιχνίδι. Τι ήθελε να δείξει, τι ήθελε να μας δείξει, δηλαδή, ότι δεν έχει ρόλο. Στον πάγκο δεν έχει. Ο Στόχ, γιατί τόσο απαξιωμένος, ρε παιδιά. Δηλαδή, ο άνθρωπος είναι σε σύγχυση, Κωστή. Κερδίζεις 3-2 τον Ολυμπιακό στο κύπελο.
έχουν ένα παιδάκι που είναι άπειρος. Καλό, είναι παιδάκι, δεν το λέω υποτιμητικά, είναι παιδάκι ακόμα, έτσι, είναι πιο μικρός από το γιο μου, είναι παιδάκι. Ό,τι και να πήγαινε μέσα έγραφε. Έχεις τον Αγκούστο που είχε κάνει εκείνη την κολάρα με τη φωτοβολίδα μέσα στη Λάρισα και τον αφήνεις στον πάγκο αντί να τον βάλεις μέσα και να πεις. Ναι. Σούταρε συνέχεια γιατί ο άλλος θα το φάει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το φάει. Σουτάρτη καταρρυπάς. Και εσύ τι κάνεις. Δες εκείνο το παιχνίδι, ο Μαρούσιο κάνει δύο σουτ ώσπου να φτάσει μπάλα στην εστία από τη μεγάλη περιοχή, άλλαξε μόδα. Δηλαδή δεν βλέπεις αυτά που βλέπει ο κόσμος. Εμείς τι μας έρθει. Όχι φίλε. Ή δεν βλέπει ή δεν θέλει να δει. Δεν ξέρω. Δηλαδή πραγματικά δείξε μου κάτι ρε φίλε με αυτά που έχεις. Αυτό που λέγαμε το Λουτσέσκο, που άλλαξε το κλίμα. Και εμείς πρώτοι δεν τον αναγνωρίσαμε. Και κάτι έκανε. Ναι, δεν πρώτοι. Δεν είπαμε. Μα κάναμε λάθος. Να σου πω κάτι. Και αυτός τώρα, αν κέρδιζε την Κυριακή, και αν πήγαινε από νίκη σε νίκη στα play-off, και αν έπαιρνε και το κύπελο, δεν θα λέγαμε ότι έδειξε ρε παιδιά, το γύρισε, πήρε τον χρόνο του, κάθισε την καραντίνα, σκέφτηκε, προσαρμόστηκε, έκανε. Ίδιο πράγμα. Σαν να μην λείψαμε 95 μέρες. Σαν να μην λείψαμε. Άμα έβαζε την μπάλα κάτω. Και έκανε 2-3 γρήγορες εναλλαγές και κάναμε και 5-6 τελικές και κάναμε, παίζαμε και λίγη μπάλιτσα, θα λέγαμε δεν σε θέλει μπάλα. Μα εσύ τρώμε αυτό το πρώτο γκολ που ήταν offside, που κάναν 5 λεπτά να βγάλουν τη γραμμή, δηλαδή λες και τους μαχαίρωνε στην καρδιά, τέλος πάντων το βγάλαν offside και δεν ξυπνάς από αυτό το καμπανάκι. Γίνεται 0-1. Αντί στο ημίχρονο να κάνεις δύο αλλαγές, να βοηθήσεις την ομάδα να τη συνεφέρεις, να κάνεις δύο γρήγορες αλλαγές, να παίξεις με δύο επιθετικούς και με τον Άκπομ και με τους Βιντερσκι να τους ανοίξεις, να κάνεις μια παγίδα, να κάνει πως μπαίνει ο Λιμιός στο σταρατό και να βγει κάποιος στο πλάι να τους ανοίξει λίγο την άμυνα. Εσύ δεν φίλε με κάνεις την αλλαγή στο 70. Δηλαδή εγώ πώς θα σε κρίνω, εγώ θέλω να σε κρίνω με πίκια. Φυσικά, χωρίς εμπάθεια. Πώς θα σε κρίνω, ερώτηση, όμως, ερώτηση, τέλειο. Σε σένα και στους ακροατές. Βλέπεις ότι ο Γαύρος έχει πίσω δύο ντερέκια. Δύο ψηλά κορμιά. Και αυτοί παίζουν με σέντρες. Αυτό ρε παιδιά. Δηλαδή αυτό πρέπει να έχω τελειώσει την προπονητική σχολή της Κολονίας. Τι να έχει βλέπεις, αιτός, όχι, να βλέπεις, βλέπεις ρε παιδί μου, ότι είναι ντερέκια. Ότι ο άλλος ο Μαλλιάς, να πούμε ότι έρεσε τρέντράμπι από τους Μίλι Βανίλι, πώς τον εννοώ, Σεμέδο, δεν χάνει κεφαλιά. Και ξέρεις ότι αυτοί στα χαμηλά δεν μπορούν να στρίψουν. Έχουν θέμα. Θέλει ιδιαίτερη γνώση για να πεις, βάλε μέσα τις σφαίρες. Μέσα Πέλκας, μέσα Λάμπρου, μέσα Λιμιός, σύγκλινε συνέχεια προς τα εκεί, μέσα. Η μπάλα δεν σηκώνεται από το χορτάρι. Και κάντε τους κουδούνια, με κάθετε συνέχεια, παίξε, να κουτουλάνε μεταξύ τους. Με γιώμες, μα είναι Λάμπρου, βούτυρο στο ψωμί τους ρε φίλε. Δεν είμαι προπονητής, ούτε του λέω πως να παίξει. Αλλά η στοιχειώδης λογική. Ναι. Ο Λάμπρου Κωστή έπρεπε να ήταν η πρώτη αλλαγή στο 45 και ας τραυματιζόταν να μαρένα καλά και να έβγαινε έξω. Δηλαδή είχες 5 αλλαγές, ο Λάμπρου είναι μπουκαδόρος, έχει το ένα σμέναν να φέρει σύγχυση στην ομάδα. Και βάλει το δεύτερο επιθετικό μας θέλεις πίσω από τον Άκπομ να τους κάνει άλλο κάτω με τις τρίπλες και με αυτά και να βγει φάτσα τετ-α-τετ. Δεν γίνεται σε αυτό το παιχνίδι που χάνεις 0-1 να με βάζει τον Ισίτη να γυρίσει το παιχνίδι. Γιατί το μιλάμε στοιχεία τώρα. Τι αλλαγές έκανες για να γυρίσει το παιχνίδι. Έβαλες ένα παιδί που μπορεί να είναι από τα μεγαλύτερα ταλέντα, αλλά δεν το βάζεις σε αυτό το παιχνίδι να το δώσει μια άσχημη εμπειρία. Στέλιο. Με ρώτησε χθες στην κουβέντα, κάναμε όπως είπα πηγάδι χθες με τους γονείς, περιμένοντας τα παιδιά. Λοιπόν, με ρώτησε χθες ένα πολύ εύλογο ερώτημα. Ένας μπαμπάς φίλου του Θάνου. Και μου λέει, ρε Κωστή, εσένα λέει, άμα δεν σε εμπνέει ο διευθυντής ή δεν σε εμπνέει ο προϊστάμενος, στο ραδιόφωνο που είσαι ή που ήσουν ή που θα, τέλος πάντων όπου βρίσκεσαι, μπορείς να αποδώσεις. Του είπα το εξής, φίλε, άμα δεν με εμπνέει, ναι, όντως. Είναι ένα θέμα αυτό, αλλά δεν θα είμαι πλαδαρός. Δεν θα είμαι διεκπεραιωτής. Σέβομαι τον εαυτό μου και το όνομά μου και ό,τι τέλος πάντων έχω κάνει και θα κοιτάξω να σκυλιάσω ο κόσμος, θα καταλάβει αν δουλεύω για κάποιον που δεν τον γουστάρω, όμως θα εκτιμήσει το ότι εγώ θα δώσω όλο μου τον εαυτό και μπορεί να φύγω αύριο που λέει ο λόγος. Έτσι το έκανα στον παρελθόν, έτσι λέω, αυτό το απάντησε και μου λέει, έχεις δίκιο. Δηλαδή, εντάξει, okay, ο προπονητής δεν σε εμπνέει, δεν ταυτίζεσαι, δεν έχει επαφή, δεν κάνει λάθη, δεν ξέρει τι γίνεται. Okay, όλα αυτά, ναι. Εσύ όμως δεν οφείλεις να ρίξεις δυο κλωτσιές. Έχεις βγάλει δυο μάτς με μία κάρτα κίτρινη. Στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, ειδικά με αυτά που έχουν κάνει αυτοί εκτός γηπέδου, ρε Στέλιο. Ακριβώς. Δηλαδή, εγώ πάμε τώρα και στους παίκτες και να τελειώσω. Εγώ τώρα περιμένω, χωρίς προπονητή να παίζει ομάδα, θέλω να δω μια ατομική, μια προσωπική ενέργεια και ένα γερό μαρκάρισμα. Να δω τι έχεις ψυχή, ότι έχεις τσαμπουκά, ότι βγάζεις φυγμό. Θυμό, ρε, βγάλετε και θυμό. Ναι, θυμό για αυτά που έχουν κάνει στην ομάδα και στον πρόεδρο και στο λαό. Ναι, θυμό για αυτά. Ομάδα,
Ναι. Δηλαδή, άμα δεν μας είχαν κάνει αυτά, ρε φίλε του Πρόεδρου, και το παιχνίδι έμεινε να παίζουν φιλικό, πώς θα παίζανε. Μα χρειάζονται άλλο κίνητρο, ρε Στέλιο. Χρειάζεσαι άλλο κίνητρο. Που πήγαν να με κυλιδώσουν, που πήγαν να με αμαυρώσουν, πήγαν. Χρειάζεται άλλο κίνητρο. Τι να πω, ρε φίλε, δεν ξέρω, δηλαδή πραγματικά. Και λέω συνέχεια, λέω συνέχεια, τα παιδιά αυτά τα υπεραγαπάμε, γιατί ξέρουμε τι έκαναν. Ξέρουμε τι μας έχουν προσφέρει. Και έχουμε απαιτήσεις. Δεν έχω απαίτηση από τον Εσίτη να κάνει τρίπλες και κορδέλες. Έτσι. Δεν έχω απαίτηση. Από αυτούς όμως που ήταν εδώ και μου δώσανε δύο double και τρία κύπελα, έχω απαιτήσει, φίλε. Να παλέψουν. Εγώ δεν λέω να μην χάσουν ποτέ. Να παλέψουν. Κωστή, αυτό. Κωστή, και το κερασάκι στην τούρτα για τις εκλογές στην ΕΠΟ που έρχονται. Κύριε Κούγια, όταν έχεις χαστουκίσει επαγγελματία από τους φωτιστές της ομάδας σου και έχεις φτύσει αντίπαλο του ΠΑΟΚ, είναι ξεφτύλα να κατεβαίνεις για υποψήφιος και δεις ξεφτύλα αυτοί που θα σε ψηφίσουν. Θα είναι ντροπή για το ποδόσφαιρο αν εσείς ευαγγελίζεστε να φέρετε την άνοιξη στο ποδόσφαιρο με τέτοιες μεθόδους. Να φτύνετε, να δέρνετε, να βρίζετε και να υποστηρίζετε ό,τι πιο σαν πιο έχει πάρει στο ποδόσφαιρο. Είμαι περίεργος. Είναι, και εγώ πραγματικά είμαι. Δηλαδή δεν μπορεί να χαστουκίσεις ποδοσφαιριστή σου, να φτύνεις παίκτη αντίπαλης ομάδος και να θέλετε εσείς να σώσετε το ποδόσφαιρο. Έγινε Στελάρα, σε ευχαριστώ. Έγινε, φίλε, γεια σου αδερφέ μου, το μεσημέρι θα τα πούμε. Γεια σας. Πάμε εδώ. Χαίρετε. Ναι. Ναι. Καλημέρα. Καλώς τον Αντρέα. Καλώς την Νέα Υόρκη. Ναι. Σου, χρόνια σου πολλά. Ευχαριστώ. Αντρέα μου. Πολύχρονος. Με χαίρεσαι την οικογένειά σου. Γεια σου, παουκτσάκι μου. Παουκτσάκι μου στο Νέο Υόρκ. Δεν ξύπνησα να δω τον ΠΑΟΚ. Γιατί μίλαγα με τον κύριο Συρίγο έξω το πρωί. Αλλά είχα δει το έργο. Ευτυχώς. Με τον Παπαστημίκα. Και θα χάρασε. Αλλά δεν την τούπα άδεια. Και την έκλεισε τηλεόραση και κοιμήθηκα ξανά. Ήθελα να πω τον κύριο τον Γιώργο τον Ουου. Ναι. Λέει που χάσαμε την Παραγαϊκή. Ο Στέφας, από το Στέφα χάσαμε. Ήμουνα μέσα στον αγώνα εγώ. Ναι. Από τότε έχω δω τον αδερφό μου. 44 χρόνια. Ναι. Έχι, από τότε, από τότε. Από τότε, από τότε. Έχεις δει τον αδερφό σου 44 χρόνια. Από τότε, ναι, ναι. Και το λέω, ακούς. Ο αδερφός σου, Αντρέα, είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ο αδερφός σου είναι Θεσσαλονίκη. Όχι, ρε, στην Πάτρα είναι. Στην Πάτρα. Α, και ο δικός σου αδερφός στην Πάτρα, δηλαδή, μάλιστα. Ναι. Και είναι μάρτυρας, είναι ο Παπαδόπουλας και ο, πώς λένε, ο Μάριος. Και το παίρνω τα εγώ μου τηλέφωνο από την Παραγαϊκή που έχασε ο ΠΑΟΚ. Πήγαινε, αδερφέ, το λέω, να δεις τον ΠΑΟΚ. Άρα, τι ομάδα είσαι, αδερφέ μου, λέει, ο Ολυμπιακός σου χαμένε, το λέω. Και εγώ νόμιζα στην Παραγαϊκή. Δεν ήξερα, το λέω, χαμένο Ολυμπιακός είσαι. Εγώ νόμιζα στην Παραγαϊκή. Να σου πω ένα νέο, Αντρέα, να σου πω ένα νέο. Πάει τώρα προπονητής στην Παναχαϊκή ο Ελευθερόπουλος και βοηθός ο Βενετίδης του Ολυμπιακού. Ο Ελευθερόπουλος, ο παλιός τερματοφύλακας του Ολυμπιακού. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό για την Παναχαϊκή, έτσι. Στο άρμα. Ναι, το χαμένο το αδερφό μου. Νόμιζε το Παναχαϊκή και πρέπει να πιάσει το χαμένο το Ολυμπιακός. Και δεν πήγαινε τον αγώνα. Μάλιστα. Και μετά παίρνω την ύπη μου, αλλά τα χάσαμε, Αντρέα. Τι έκανε τα φέντια σου, τι λέω, ναι, μου λέει, τα χάσαμε, μου λέει. Πάμε με την Παοκάρα και τα χάσαμε, χαμένη, τι λέω, δεν πήρες αγώνα. Να είσαι καλά, Αντρέα μου, να είσαι καλά, φιλαράκι μου, my friend. Να είσαι καλά, εγώ. Φιλιά. Εγώ τώρα, άκουσα, εγώ θα ξυπνήσω με τον Άρη, Παοκάρη. Να ξυπνήσεις για τον Γούρι, δεν... Όχι, για τον Άρη θα ξυπνήσω, γιατί έβγα Κυριακή. Έπαιζε και εκεί ο Άρης 83, 0-0 και μετά είμαι Αμερική. Θέλω να δω τον Άρη. Αυτός θέλω να δω τον Άρη. Για σύνει άδεια η τούπα. Για τον Άρη θα ξυπνήσω. Έγινε. Σε χαιρετώ. γεια σου Αντρέα. Φιλιά στη Νέα Υόρκη. Πάμε άλλες τρεις γραμμές και να πάμε στο διάλειμμα. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, Κωστή. Ξύλο πέφτει. Γεια σου, παπά! Αυτό μπορούσε να βάλεις μια καμπάνα και να λες ότι χτυπάμε τον κόδωνα τον κινδύνο ή αφύπνισης. Έχω κι άλλο τρόπο, κι άλλο να τους ξυπνήσω.
Μάλλον με το προπονητή. Σπάω ό,τι έχω, άνοιξα την κρυσταλιέρα. Βάλε και τη φωνή του αείμνης του Κώστα Κωνσταντάρα, τον νου σας ρε μάλια. Και το είναι Γάντι. Εδώ το έχω, έτοιμος. Ναι. Λοιπόν, εγώ με παρέστηρες, γιατί... Τον νου σας ρε μάλια. Τον νου σας καλά ρε μάλια. Ρε μάλια. Πολλά. Τον νου σας ρε μάλια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Με παρέστηρες, γιατί δεν με αφήνεις, με χαλά τον ρυθμό. Αυτό είναι τεχνική. Είναι τεχνική αυτό, είναι ξεπίτηδες. Περισσότερο γι' αυτό σε πήρα και μια που σε πήρα να σου πω ότι... Να πεις ό,τι θες. Εχθές συζητήσαμε πάλι για τον προπονητή. Ο προπονητής για μένα δεν είναι και έξυπνος. Εκτός ότι είναι άπειρος. Αυτή τη στιγμή ο πιο άπειρος σε πρωταθλητισμό είναι ο προπονητής. Γιατί οι παίκτες έχουν πάρει πρωταθλήματα. Μα έχουν δείξει οι παίκτες. Έχεις ρε προπονητή, Φερέιρα, την Αβάντα, ότι έχεις ένα πατριώτη σου που είναι η μεγαλύτερη προσωπικότητα στο σύγχρονο, κράπου, στο σύγχρονο ΠΑΟΚ. Σε βάλα να διευθύνεις. Ένας άνθρωπος που είναι πρωταθλητής, είναι πρωταθλητής Ευρώπης με την Πορτογαλία και είναι το κυριότερο, είναι πατριώτης σου που μπορείς να μιλήσεις διαφορετικά μαζί του. Και αυτόν τον άνθρωπο εγώ, επειδή η γλώσσα του ματιού δείχνει πολλά πράγματα, εγώ βλέπω ότι είναι μακριά του. Σαν να μην τον πιστεύει και ο ίδιος ο Βιερίνια. Δηλαδή σαν να μην τον... Δεν τον πιστεύει γιατί πιστεύω ότι επειδή μπορεί να είναι και ζηλιάρης, επειδή έβλεπε ότι η μεγαλύτερη προσωπικότητα στο κλαμπ είναι ο Βιερίνια, δεν ξέρω. Μπορεί, δεν ξέρω. Μήπως τον πείραξε αυτό. Εγώ έχω να σε ρωτήσω το εξής. Μια απορία. Και μου απαντάς ευθέως. Ναι. Πιστεύεις και είναι και απορία του κόσμου και είναι πολύ εύλογη. Πιστεύεις ότι ο Αντρέ, τόσο πολύ που αγαπάει τον ΠΑΟΚ, τόσο πολύ που ξέρει τον ΠΑΟΚ, τόσο πολύ που γνωρίζει, εσύ τι λέτε εσείς, δεν τον έπιασε να του πει? Έλα εδώ. Το πρώτο πράγμα που έκανε ο Βιερίνης ήταν αυτό. Είμαι βέβαιος, ένα, ότι όταν ήρθε το εξήγησε, έτσι, είμαι βέβαιος ότι για να τον βοηθήσει, γιατί ξέρω πόσο πολύ πονάει, πόσο πολύ νοιάζεται. Μας το έχει αποδείξει χίλιες φορές, έτσι. Εγώ πιστεύω όμως ότι και μετά που το πράγμα άρχισε να στραβώνει, είμαι βέβαιος ότι τον έπιασε να του πει, όχι μπροστά σε όλους. Έτσι, αυτά γίνονται σίγουρα. Ότι ξέρεις κάτι, νιώθω ότι δεν έχεις επαφή, π.χ. λέω, δεν είμαι μπροστά, έχεις επαφή με τους παίχτες. Μίλα λίγο με τους παίχτες, έλα λίγο πιο κοντά, έλα λίγο να ταυτιστούμε, έλα λίγο να βρούμε, δες λίγο αυτό, διόρθωσέ το, χωρίς να έτσι θελικά και παρεμβαίνοντας. Έτσι. Εσύ τι πιστεύεις, δεν το έχει κάνει? Εγώ είμαι 1000% σίγουρος, φίλε, ότι το έκανε, αλλά ο άλλος τον έγραψε, πιστεύω. Να το πω έτσι λαϊκά. Γι' αυτό είναι χωλωμένος ο Βιερίνη και φαίνεται. Γιατί αν είχαν καλή σχέση μεταξύ τους, θα φαινόταν. Θα φαινόταν, όλοι θα το βλέπαμε. Ο Αντρέ πρώτα είναι ΠΑΟΚ και μετά όλα τα άλλα. Ναι. Όταν βλέπει ότι ο άλλος δεν πάει να είναι συμπατριώτης, δεν πάει να είναι. Και τι τον νοιάζει. Το πρώτα απ' όλα βάζει το καλό του ΠΑΟΚ. Όταν βλέπει ότι ο άλλος κάνει λάθη απανωτά, στυλώνει τα πόδια, δεν ακούει και έχει πάρει έναν δρόμο στραβό, τι να κάνει, δηλαδή να πάει να του πει τι. Μια, δυο, τρεις φαντάζομαι. Εγώ φοβάμαι ότι δεν έχει και καλό χαρακτήρα σαν άτομο, γιατί έπρεπε όπως είπαμε να είναι κοντά με τον Βιερίνια και πριν κάνει οτιδήποτε στην ομάδα έπρεπε να μιλήσει με τους μεγάλους, να τους πει είσαστε το παράδειγμα για την ομάδα. Αν πρόκειται να τιμωρηθεί κάποιος, πρώτα θα τιμωρηθείτε εσείς οι μεγάλοι, για παράδειγμα προς μίμηση, και να είσαστε υπόδειγμα και να μην τους απορρίπτει. Δηλαδή, εγώ εντάξει, δεν μας γέμισε το μάτι ο Στοχ, αλλά δεν μπορείς να βάλεις τόσο, τώρα τον πιτσιρίκο. Τόσο πολύ. Τον πιτσιρίκο προχθές, αντί να βάλεις το Λάμπρο, δεν μπορεί να κάνεις 5 αλλαγές. Στο 70 ρε φίλε, τη στιγμή που όλος ο κόσμος βλέπει από το 20 η ομάδα ήθελε 2 αλλαγές. Από το 20 και φτάνει στο 70. Να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Άλλη ερώτηση. Τον Λάμπρου και το Στοχ, βάζοντας τον πιτσιρικά τον Αμούστακο που δεν έχει παίξει ποτέ στην πρώτη ομάδα. Όχι τους εξαφανίζεις. Θα μπουν να παίξουν για σένα. Και πρόσεξε. Σεβαστούν αυτοί οι παίκτες. Και παιδιά, το Σάββατο έχουμε αγώνα.
Το καταλαβαίνουμε αυτό. Και εγώ εμένα βάζω μέσα. Ακόμα συζητάμε την Κυριακή. Το Σάββατο πρέπει να βγάλουμε αντίδραση. Έχουμε μπροστά 9 μάτς. Έχει στόχο. Τη δεύτερη θέση είναι πάρα πολύ σημαντική και το κύπελο. Έτσι. Άρα πρέπει να υπάρξει αντίδραση. Βγάλτε θυμό. Βρες αυτούς που πρέπει να παίξουν. Δεν ξέρω τι θα κάνετε. Δεν θα βρει αυτός. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Δεν θα το βρει αυτός. Έτσι, έτσι δεν πάμε πουθενά. Έτσι. Η ομάδα το Σάββατο θα κερδίσει. Αλλά θα κερδίσει με μαριονέτα αυτόν, όχι προπονητή της ομάδας. Να είσαι σίγουρος ότι κάτι θα γίνει μέσα στα ποδητήρια που θα είναι τυπικά προπονητής της ομάδας αυτός. Δεν ξέρω. Δηλαδή έχει ψαρίσει τα μάτια των χρονών. Μην υποθηκεύσουμε και την επόμενη χρονιά. Φοβάμαι δηλαδή, γι' αυτό ανησυχώ, μήπως τα 2 εκατομμύρια που μπορεί να είναι η αποζημίωση υποθηκεύσουν τα 30 που είναι το budget της επόμενης χρονιάς. Το λέω έτσι ξεκάθαρα. Αυτό φοβάμαι. Εχθές ξεκίνησα. Ότι αυτό θα είναι ωφέλιμο για την ομάδα που συνέβη την Κυριακή. Το τεπλό με τα δεφολίν μου έτσι ξεκίνησε χθες και σου είπα ότι είναι καλό αυτό που συνέβη, γιατί αλλιώς θα έκανε ο ΠΑΟ και την επόμενη χρονιά με αυτόν τον προπονητή. Τώρα με αυτό που συνέβη, αυτός ο προπονητής για μένα τελείωσε και ο Σαββίδης, για τη στιγμή που λέει ο Σαββίδης ότι όλοι κρινόσαστε, ενώ δεν τον έβγαλα έξω από το τέτοιο αυτόν. Ενώ πριν φυσικά. Από 1,5 μήνα μα το στήριξε. Εννοείται. Τώρα κρίνεσαι και εσύ. Έγινε. Τελείωσε. Σε ευχαριστώ, αδερφέ μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά. Να σε καλά. Να σε καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Εδώ, άλλες δύο πριν το διάλειμμα. Ναι. Καλά, Κωνσταντίνε. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Καλημέρα. Από Θεσσαλονίκη Πλαταμόνα φτάσα. Μάντε, ρε Κωνσταντίνε. 5 λεπτά δρόμου, φίλε. Έχουν γίνει δρόμοι φοβεροί πλέον. Έλα, γόρι μου, έλα. Απολογούμε εγώ. Υγεία. Ευχαριστώ πολύ, υγεία. Ευχαριστώ πολύ, αδερφέ μου, ευχαριστώ. Λοιπόν, να τα πω λίγο γρήγορα εγώ. Ναι. Λοιπόν, άμα είχαμε κλείσει ξανά κάνει εσείς άκουφ, τώρα θα λέγαμε να και αυτή είναι χορτάτη και 3 χρόνια τους κλείσαμε και δώσαμε τόσα ένα σκασμό λεφτά και δεν πήραμε τίποτα παραπάνω. Ναι. Εντάξει. Δεύτερον, θέλω να σκέψω κριτική και στους ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ. Έχω μια μεγάλη απορία. Ρε παιδιά, δηλαδή πρέπει να περάσει το μάτι για να ξέρουμε ότι ο Πέλκας και ο Λάμπρου έχουν μικροενοχλήσεις. Ναι. Αυτό δεν λέγεται ρεπορτάζ, να με συγχωρέσετε. Εντάξει. Ναι. Και τρίτον, Κωστή, αυτό που φοβάμαι εγώ πολύ περισσότερο, όπως λες εσύ για την επόμενη χρονιά, και όλους αυτούς που λένε όχι παιδιά, θα ρίξουμε τον προπονητή και δεν του φέραν τους παίκτες που ήθελε. Λες και το φέραμε με το ζόρι. Αν και επιμένω και λέω, ο εσύ είναι δικός του, δική του επιλογή, μην μπερδευόμαστε. Φυσικά. Και τον έχει εκμηδενήσει. Τελείως. Τελείως. Και επίσης, συγγνώμη που σε διακόπτω, αυτοί οι παίχτες πριν ένα χρόνο έκαναν αυτά που έκαναν. Δεν είναι ένα ρόστερ πριν 10 χρόνια. Σωστά. Δηλαδή δεν μπορούμε να απαξιώνουμε. Βεβαίως. Και επίσης το ήξερε, δεν του κάναμε έκπληξη. Όταν ήρθε ήξερε ότι παραλαμβάνει κάτι. Περί κινήτρου είναι χαζά. Μα τώρα τι ρε παιδιά. Όταν είσαι ελεύθερος επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Εντάξει, δεν υπάρχει αυτή η χαζομάρα κίνητρο και με ένα πρωτάθλημα παιδιά χορτάσαμε. Αυτά είναι χαζομάρες. Φυσικά. Ή κάνεις πρωταθλητισμό ή δεν κάνεις πρωταθλητισμό. Λοιπόν, αυτός ο μεγάλος μου φόβος ξέρεις ποιος είναι. Εάν ισχύει αυτό που λέει ο Ιβάν, ότι παιδιά του χρόνου πρέπει να κάνουμε ακόμα καλύτερο εξορθολογισμό των χρημάτων, εντάξει, έσοδα-έξοδα, πιθανόν δηλαδή να πέσει το budget, πώς θα φτιάξει την ομάδα ο Φερέιρα που φαντάζεται. Ναι. Εντάξει, πάλι θα έχετε στην δικαιολογία, δεν μου φέρανε τους παίκτες που ήθελα. Ναι. Άρα, εντάξει. Καταλαβαίνουμε τον εξορθολογισμό, δηλαδή όχι Σπατάλη, όχι Χατσερίδης, όχι Βέρμπλουμ, όχι Μπρίκιτς, όχι τέτοια πράγματα, εκατομμύρια πεταμένα, αλλά εσύ λες, μπορεί αυτός ο συγκεκριμένος να το κάνει αυτό το πράγμα. Αυτό ρωτάς, το κατάλαβε καλά. Ναι. Σωστά. Ναι. Επίσης, εγώ στο μυαλό μου μέσα έχω ξεκαθαρίσει το ότι το σταμάτημα. Η παύση της Σπατάλης δεν σημαίνει απαραίτητα χειρότερη ομάδα, παιδιά, γιατί αρκετός κόσμος το συγχαίρει λίγο. Ότι δεν πάμε για τρίτη ή τέταρτη. Μα ούτε πάει να πάρει από το πανέρι τίποτα να πούμε τυχαίους. Όχι, πρέπει αλλά... να βρούμε παίκτες όπως είχαμε βρει τον Γκάι Ροντρίγκες. Ακριβώς, ακριβώς. Και ρωτώ ξανά και λέω, αξία. Επειδή μου λένε για ελεύθερους, ο Λίνο όταν ήρθε πανηγύρισε κανένας, ο Μάτος όταν ήρθε. Πανηγύρισε κανένας, λέω τώρα δύο. Ο Σορλέν όταν ήρθε, πανηγύρισε κανένας. Πείτε μου. Ρε παιδιά, μου ήρθαν τώρα τρεις οι οποίοι ήρθαν ελεύθεροι φίλοι. Ο Κρέσπο όταν ήρθε, πανηγύρισε κανένας. Όχι. Είπα τέσσερις που είναι μέσα στην εικοσάδα των πιο σημαντικών παικτών στη σύγχρονη ιστορία του συλλόγου.
και με λογικό μπάτσο. Όχι λογικό, ελεύθερη ρε. Εσύ δεν ξόδεψε καθόλου η ομάδα για να έρθει. Ούτε ο Λίνο, ούτε ο Κρέσπο, ούτε ο Μάτος. Είναι ακόμα και να ξοδέψεις, να ξοδέψεις μαζί σου. Αλλά να ξοδέψεις με μια λογική. Όχι αυτό, από ρε, καπρίτσιο αυτό, να όχι... πάω να πάρω κάποιον. Ακριβώς. Όχι παρακαλυτό ξυνό, άντε μη πω. Αυτό, γιατί, αυτό, αυτό. Ναι, ναι. Γιατί μοιάζει και αυτό το πράγμα. Να δεν βλέπεις ο Βέρμπλουμ, ρε παιδί μου. Τον φάγαμε. Αυτό, φίλε. Μα έκανε... ήρθε, θυμάσαι πότε ήρθε. Φάγαμε. Εγώ θυμάμαι ένα καλοκαίρι, ρε παιδιά, που μας γίναν ταούλια τα σηκώτια. Σαν τα αερόστατα της Goodyear. Σήμερα έρχεται, αύριο έρχεται, όχι την πισίνα. Όχι θέλει, όχι η γυναίκα του δεν θέλει. Όχι ναι, τα βρίσκει. Όχι είδε το σπίτι και δεν του αρέσει, το θυμάστε. Όταν δεν έχεις κάνει προετοιμασία μετά, τι περιμένεις. Ας δούμε την επόμενη μέρα, Κωνσταντίνε. Αυτό είναι που Σάββατο μάτς. Γιατί... σήμερα τελειώνουμε την κουβέντα, παιδιά. Από αύριο το μυαλό και εμείς σαν εκπομπή, το μυαλό μας δεν μπορεί να είναι στο πίσω. Τα είπαμε, είμαστε εντάξει με τη συνείδησή μας ότι δεν είμαστε μουγκοί, ότι λέμε αυτό που βλέπουμε. Και από αύριο το μάτς μπροστά, Σάββατο. Εμείς το Σάββατο και η διοίκηση, όχι μόνο το Σάββατο, όχι μόνο, αλλά και την επόμενη χρονιά. Εννοείται, φίλε. Εννοείται. Σε χαιρετώ, σε ευχαριστώ. Γεια. Πάμε τελευταία πριν το διάλειμμα. Αργήσαμε να κάνουμε διάλειμμα, ναι. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλό στο φιλάρετο. Έλα, φιλάρετε μου. Είναι μια πολύ όμορφη μέρα. Υπέροχη. Αυτός ο ήλιος που λάμπει είναι αυτό που κάνει σε εμάς, τους Έλληνες, DNA-κά να είμαστε, να γλεντάμε και τη ζωή. Έτσι. Και το θάνατο. Αυτό, μεγάλη υπόθεση. Αυτό είναι το ζούμε σου που τόσο πολύ αυτό, το ζεις. Αυτό, φιλάρετε μου, πόσο χαίρομαι που το καταλαβαίνεις. Είναι πραγματικά μια πολύ σημαντική μέρα, γιατί ένας άνθρωπος, ο οποίος έχει μια τέτοια ματιά, φωτεινή ματιά, μπορεί και μεταφέρει αυτό το πράγμα κάθε μέρα στους άλλους που είναι τυχεροί που τον ακούνε. Είναι πολύ σημαντικό να μπορεί κανείς να βλέπει μισογεμάτο το ποτήρι, γιατί το ποτήρι είναι πάντα μισό. Με τιμούν πολύ και... τα λόγια σου. Σε ευχαριστώ πολύ σε αυτό που λες. Διαπίστωση είναι. Δεν έχει ούτε ένα τόνο. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Αλλά... αυτό προσπαθούμε. Αυτό προσπαθούμε. Κάποιες φορές το πετυχαίνουμε, κάποιες φορές δεν το πετυχαίνουμε. Αυτό που λες. Αυτό θέλουμε. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πραγματικά εκεί στην Αγγλία, αυτή με τον γκρίζο ουρανό και το σκοτεινό, είναι μουντρούχαλη για αυτό το λόγο. Ακριβώς. Είμαστε... αυτό το πλεονέκτημα. Είναι ένα θέμα. Θέλω και εκεί, εδώ κλείνω, σήμερα είναι η πρωτοχρονιά για σένα, να έχεις μια καλή χρονιά με υγεία. Και από εκεί και πέρα, ας είναι τυχεροί να πολλαπλασιαστούν οι ακροατές, γιατί θα τους δώσεις πολύ πολύ. Ευχαριστώ πώς. Πολύ. Φιλάρετε μου, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Υπέροχα τα λόγια σου. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πάμε, πάμε. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Παρεούλα, Αντάμα, Σουλουμουντρούχουμ και Καραπιπερίμ κάθε πρωί 8 με 10 και τα μεσημέρια ερχόμαστε 2 με 3. Με ρωτάς, Δημήτρη, από την Άουστα. Ευθέως λέει θέλω μια απάντηση, ακούω τόσα χρόνια, ξέρω ότι πάντοτε είσαι ειλικρινής. Βεβαίως, αυτό προσπαθώ. Αυτός μπορεί. Θέλω λέει μια μονολεκτική απάντηση. Μονολεκτική κιόλας, ε. Δεν μου λες με ναι ή με όχι, γιατί είχα και εκεί απάντηση. Θα σου απαντήσω μονολεκτικά, δύσκολο. Για τον προπονητή με ρωτάς, αυτός μπορεί. Δύσκολο. Αν πρέπει να σου απαντήσω με ναι ή με όχι, δεν έχω εκεί κανένα πρόβλημα να σου πω όχι με αυτά που έχω δει. Ωστόσο, θέλω να καταλάβετε ένα πράγμα. Όταν λέω ότι πραγματικά επιθυμώ να το γυρίσει, θα μου πεις τώρα πάει το πρωτάθλημα, βεβαίως. Αλλά πραγματικά επιθυμώ, δεν έχω δηλαδή, δεν είναι ότι έχω προσωπικά με τον άνθρωπο. Θα χαιρόμουν πάρα πολύ να έβλεπα 9 νίκες και κατάκτηση του κυπέλου. Γιατί αλλιώς θα μιλάμε στο τέλος της χρονιάς. Πραγματικά θα χαιρόμουν να το δω και θα το χειροκροτούσαμε. Παρά τα λάθη του, παρά τις παραλήψεις του, παρά το ότι έτσι παρέδωσε τα σκύπτρα. Έχει μεγάλη ευθύνη στο πώς ήρθε ο Ολυμπιακός και μας κέρδισε εδώ πέρα μέσα 2 φορές. Έτσι. Αυτό έχω να πω. Πάμε στις γραμμές να μιλήσετε εσείς 4 τελευταίες γραμμές. Ναι! Γεια σας. Παρακαλώ. Όχι, πάμε εδώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα, Κωστάκη. Καλώς τον, ναι. Καλώς τον δίδυμο πατέρα. Άντε ρε, Κωστάκη.
Καλό στο Δήμο, πατέρα. Χρόνια σου αδερφέ πολλά, μου. Παλικάρι μου. Πολύ χρόνο. Να τα εκατοστήσεις. Αγάπη μου, γλυκιά, δεν σε ακούω. Ο μικρός είναι ή μικρή? Έχω το μικρό δίπλα μου. Μπράβο, φίλε. Μπράβο, φίλε, το πάω ξάκι το όνομα. Χρόνια πολλά. Αγάπη μου, γλυκιά, ψυχούλα μου, όμορφη. Μούζου μου. Αυτό, αυτό, μούζου μου. Το μούζου μου, αυτό το μούζου μου δεν έχει. Σαν το μούζου μου δεν έχει. Μούζου μου, μαζί ζούμε με Γαλλία. Κλάτς, το φτιάξαμε, φίλε, το φτιάξαμε κατευθείαν. Φτιάξαμε. Ό,τι πει το παιδί, τα παιδιά είναι, φίλε. Πήρα να πω την καλημέρα μου, εχθές δεν σε πρόλαβα, δεν πειράζει. Είμαι γρήγορος, πασαλίβω με λάδια και ξεκλειστράω, φίλε. Γι' αυτό. Ήθελα κάποια στιγμή να μιλήσουμε όμως εκτός αέρα, οπότε μπορείς εσύ. Ό,τι θες, φίλε. Αύριο με το που θα βγω, γιατί σήμερα γίνομαι καπνός κατευθείαν. Ναι. Αύριο, φίλε, μετά την εκπομπή, όσο θες και ό,τι θες, αδερφέ μου. Εντάξει, αγοράκι μου. Τα χρόνια μου πολλά. Σε φιλό. Έχουμε 4 ατάκες στην εκπομπή. Πρώτον, δεν μας πέφτει με τίποτα. 1. 2. Το νου σας ρεμάλια. Το νου σας καλά ρεμάλια. 3. Σουλουμουντρούχουμ και καραπιπερίμ. Και καραπιπερίμ. Και 4. Ζούμου σου λέμε. Και κάθε. Πέμπτη, αυτή είναι η πεντάδα. 5 και κλείσαμε. Εννοείται γουστάρουμε ότι μας γουστάρουν. Φιλιά, γεια σου, δίδυμοπατέρα. Σε ευχαριστώ. Γεια σου, αδερφέ μου. Καλημέρα. Να χαίρεσαι τα βλαστάρια σου. Πάμε εδώ. Ναι! Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Σταύρος από Καβάλα Παουτσί. Γεια σου, ρε Σταύρακα. Καβάλα, τι ωραία πόλη, ρε φίλε. Τι όμορφη πόλη. Όντως, πολύ. Πώς την αγαπάω την Καβάλα, φίλε. Δύο φορές που βρέθηκα εκεί, κάτι τρελά τσίπουρα με φίλους. Ο τόσο φιλικός ο κόσμος. Άμα έχει θάλασσα, φίλε, μπροστά είναι άλλη ψυχολογία. Είναι αλλιώς. Και βουνό και θάλασσα. Όλα, όλα. Έχει και τα δύο αυτή που είναι. Ναι. Έτσι, έτσι. Μας ακούτε εκεί πλέον μέσα από το Space FM στους 92 μπράβο, και 2. Μπράβο, έχω φίλους εκεί και αγαπημένους. Για πες λοιπόν, σε ακούω στα βράδια. Καταρχήν χρόνια πολλά, πολύχρονος. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Πριν, παιδιά, λέγατε ότι ο ΠΑΟΚ φέτος η παίχτες ήταν οι ίδιοι με πέρυσι. Σε αυτό διαφωνώ κάθετα. Σχεδόν. Ήταν εντελώς διαφορετικός ο ΠΑΟΚ πέρυσι με φέτος. Κοίταξε, οι δύο βασικές απουσίες ήταν του Κάνιας και του Σάχοφ. Που ο Κάνιας όλη την χρονιά. Αυτό. Δεν έπαιζε ο Κάνιας την περισσότερη χρονιά. Περιμένετε να σε πω τώρα. Ναι. Κάνιας, λες και για τον Ολιβέιρα, Ολιβέιρα, ναι. Κρέσπο. Ο Κρέσπο είναι 4 και δεν μείνει έξω. Ναι, ναι, ναι. Σε αυτό έχεις δίκιο. Η τραυματισμή. Ζαμπά. Ναι. Ο Ζαμπά πέρυσι έκανε τρομερή χρονιά, ρε παιδιά. Δηλαδή ήταν. Και ο Αντρέ και ο Κρέσπο βεβαίως. Που είναι. Που σχεδόν τον πάω την πήρε μόνος του. Σωστό, σωστό. Το ξεχνάμε αυτό γιατί στο δεύτερο γύρο δεν τον είχαμε. Αλλά είναι δεν τον είχαμε, απλά εντάξει. Στο δεύτερο είχαμε όμως και μια διαφορά με προπονητική, παιδιά. Και ενισχυθήκαμε και σε θέσεις που πονούσαμε. Σωστό. Αυτό είναι στα ελαφρυντικά για τον προπονητή. Έχεις δίκιο. Θέλω να είμαστε έτοιμοι. Ναι, έχω ερώτηση για το στήσιμο. Σλοβακία έπαιζε. Νομίζω ότι προχώρησε η ομάδα του και στο Europa League πάρα πολύ. Έκανε εξαιρετική χρονιά με πολλά γκολ και με πολλές assist. Κάπου τα είχα τον ομάδα. Καμιά assist, ναι. Εγώ είδα τα στατιστικά του και μου θύμισε τον Βαλμπουενά φέτος του Ολυμπιακού. Λέω λοιπόν ότι εντάξει δεν τον πιστεύεις. Τώρα όμως που είναι νυν υπερπάντων ο αγών, που βλέπεις ότι χρειάζεσαι ταχύτητα, εμπειρία και έκρηξη. Ωστόσο, τόσο χάλια είναι, ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν τον γουστάρεις, εντάξει, μαζί σου. Εμένα ξέρεις που φαίνεται και επίσης το μεγαλείο ενός προπονητή. Να λες πάνω απ' όλα η ομάδα. Μπορεί να μην με γουστάρει ο Στοχ ή να μην το γουστάρω ή το λάμπρου. Λέω τώρα. Δεν λέω ότι συμβαίνει. Λέω ότι ας πούμε ότι συμβαίνει. Τι θα κάνω την ώρα της μάχης, σήκω πολεμιστή. Μπες. Μπες και δείξε μου ότι κάνω λάθος, ρε. Βγάλε μου τα μάτια. Έκθεσέ με. Έκθεσέ με. Ότι έκανε λάθος προχθές, έκανε πάρα πολλά λάθη και το μεγαλύτερο για μένα λάθος ήταν ότι ο Πάουκ μου θύμισε ότι έπαιζε φιλικό. Δηλαδή, αυτό φίλε. Δεν αυτό. Έχω ξαναδεί τώρα 5 like. Δεν μπορεί να κάνει μεγάλη Σταυρό. Εκεί έχουν μεγάλη ευθύνη και οι παίχτες, φίλε. Ό,τι και να πει ο προπονητής, ό,τι σύστημα και να είναι. Δεν μπορεί να περνάει ο άλλος και να τον βλέπεις. Δεν γίνεται. Ειδικά αυτή η ομάδα με όλα όσα έχει κάνει. Κατάλαβες. Αυτό είναι εμάς που μας πείραξε. Σαφώς, παιδιά. Και, εντάξει, τώρα είπαμε. Το μόνο κακό στον ΠΑΟΚ είναι τώρα ότι αυτή τη στιγμή, ρε παιδί μου. Είναι ρίσκο τώρα να πεις ότι να αφήσω από την αρχή της χρονιάς. Απ' την άλλη, πολύ σπάνια ομάδα παίρνει πρωτάθλημα αν δεν έχει προπονητή τουλάχιστον 2 χρόνια, παιδιά. Ναι. Δηλαδή, δεν το βλέπω πουθενά στην Ευρώπη η ομάδα με την πρώτη χρονιά κατευθείαν να παίρνει πρωτάθλημα. Είναι πολύ δύσκολο. Ναι.
Και αυτό φοβάμαι. Πάλι μην ξαναρχίσουμε τα ίδια, δηλαδή ξαναλλάξουμε φιλοσοφία, ρόστερ και όλα αυτά. Και... Ό,τι να γίνει θα γίνει σταδιακά, όπως καταλαβαίνεις Σταύρο. Τουλάχιστον εικάζω, δεν έχω πληροφόρηση, αλλά δεν μπορεί να διώξεις 15 και να φέρεις άλλους 15. Δηλαδή και... πιάνεις σιγά σιγά τι, Μαουρίσιο. Έλα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, σε τιμούμε. Έχεις γράψει ιστορία. Λέω τυχαία ένα όνομα. Ναι, σε ευχαριστούμε. Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να φέρω ένα χαφ να τρέχει. Κατάλαβες. Έλα εδώ, μπίσες μπαρ. Ναι, έχεις τριετές, αλλά βλέπω ότι σέρνεσαι. Αγόρι μου, έχεις σκοπό να παίξεις, να τιμήσεις το συμβόλαιό σου. Ή να σε βάλουμε να τρέχεις με τις μπουλντόζες. Δηλαδή, σε παρακαλούμε. Έτσι. Δηλαδή, είναι και θέμα εγωισμού, είναι και θέμα προσωπικής επαφής. Φαντάζομαι ότι ο τεχνικός διευθυντής, το βασικό του καθήκον είναι αυτό. Να δει ποιοι θα μείνουν, ποιοι θα φύγουν, έτσι δεν είναι. Έτσι φαντάζομαι, ρε παιδιά. Έτσι. Και κάτι άλλο, παιδιά, θέλω να σας πω έτσι τέτοιο. Στους παοξίδες πιο πολύ που είναι σαν και εμένα. Παιδιά, να κάνετε κριτική στον Γιώργο του Σαββίδη, αλλά αυτή η ηρωνία, ρε παιδιά, είναι. Δηλαδή είναι πολύ κακό πράγμα, ρε παιδιά, η ηρωνία. Δηλαδή το που είναι, παίζει μάνατζερ, όχι παίζει είναι, τέτοιο. Σαν να τα λες. Λες στον, και ο Γιώργος στον... Σαββίδης χωρίς τον πατέρα του δεν παίρνει αποφάσεις. Γιατί δεν λέτε για τον Λιβάν τον Σαββίδη. Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί δηλαδή, δεν λέτε για τον Λιβάν. Είναι σαν να λέτε για τον Αβγενάκη και να μην λέτε για τον Μητσοτάκη, ρε ακριβώς. Παιδιά. Δηλαδή ερώτηση. Δεν καταλαβαίνουν ότι λέγοντάς τα αυτά είναι σαν να μιλάνε στον Λιβάν. Τι είναι ο άλλος. Δεν είναι σπλάχνο του. Μέχρι και ο Λιβάν έλειψε φέτος από την ομάδα, παιδιά. Γιατί ο ίδιος, θυμάστε, σε κάθε παιχνίδι, πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, πήγαινε και έπιανε ένας παίκτες, τους αγκάλιαζε, τους έκανε. Ακόμα και αυτό έχει λήξει φέτος. Γιατί είναι και ο καημένος Ιβάν, δεν μπορεί να έρθει στην Ελλάδα. Είναι εγκλωβισμένος εκεί. Είναι εγκλωβισμένος, αλλά... ακόμα και σε αυτό έχουμε πρόβλημα, ρε παιδιά, να τους πορώσει τουλάχιστον λίγο. Θέλω να πάρω χάρηκα πάλι χρόνια πολλά. Σταύρο, σε ευχαριστώ πολύ. Να παίρνεις. Φιλιά στην Καβάλα. Φιλιά στην Καβάλα. Ναι, γεια σας. Ναι. Ναι. Έλα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Έλα, ο Χρήστος είμαι, τα είπαμε και χθες. Έλα, Χρυσταρά μου, έλα. Και στα άλλα τα παιδιά, στο Σταύρο και στο Δέντρο. Χαίρομαι και καλά κάνεις, ναι. Καλά κάνεις. Ναι. Έχουν λόγο καθαρό και ατάκα, ναι. Και είναι υπέροχοι. Ναι. Ναι. Κωστή, όπως σου είπα και χθες, ναι. Ο εχθρός μας δεν είναι ο Φερέιρα, ή ο Ντουμιτρέσκου, ή ο Λουτσέσκου, ή ο Φρίγκερ που δεν είναι από την Ελβετία. Ή... Αυτοί είναι στον ΠΑΟΚ εργαζόμενοι, πώς θα το περαστική. Πω, εδώ πέρα. Είναι περαστικοί, φίλε. Θα φύγουν, αυτό ακριβώς. Ναι, ναι. Με αυτούς που μένουν τι θα γίνει, με τους Μητσοτάκες, με τους Μπαρπασάς, με τους Παπαπάδες. Αυτό, φίλε, είναι ένα θέμα. Από το Σεπτέμβριο, από το Δέτσιο θα σ' αρχίσουν πάλι η ΕΠΟ, έχεις Final Fair Play, θα σε τυλίξουν εκεί σε εκείνο το δικαστήριο, θα σε κάνουν εκεί, θα... μείον 10 βαθμούς εκεί, μείον 3 εκεί, μείον, θα σε στείλουν Σπιναλό, δίκιο και έχεις. Τα Χανιά να παίξει, θα σε στείλουν 15 αγωνιστικές εκτός γηπέδου, γιατί έκανες εκείνο, ναι. Γιατί έκανες το άλλο, και αυτοί θα περνάνε με απαγωγές, με πυρπολισμούς, με... Απειλές, με εγκλήματα, με... Αυτή είναι η εχθρή μας, Κωστή, και τώρα αν έπαιξε 4-3-3 ή δεν είχε πάθος η ομάδα ή αυτά, το πάθος θα το βρει η ομάδα, ή το ένα ή το άλλο, θα κάνεις ομάδα. Με αυτούς, όπως είπε και ο μεγάλος ο Ιβάς Σαββίδης, με 150 τόσα εκατομμύρια που έβαλε, και την Μπαρτσελόνα να αφαιρείς, εδώ πέρα δύσκολα να, τα, να τη βγάλεις στην άκρη. Ναι. Τώρα πώς μας ξέφυγε πέρυσι το double. Μας ξέφυγε. Ούτε ήταν. Μόνο έτσι, φίλε. Μόνο έτσι. Μόνο έτσι. Χρήστο, είπαμε. Χρήστο. Αν είχε 4-5 μάτς, μπορεί να μας το παίρνανε από το οτιδήποτε. Τώρα Αρετόπουλος και ο άλλος Κομίνης δεν έπαιξε ποτέ. Μείον 6 βαθμούς και σου πήρα το πρωτάθλημα. Έτσι, με το έτσι θέλω. Τώρα τελευταίο, Κωστή, για ένα κακόβουλο διευθυντή εκεί πέρα που βγάζει ένα συνταξιούχο που δεν ξέρει τι λέει και το κάνει είδηση. Για να φέρει αναστάτωση ότι και καλά ένας ο δικηγόρος είπε ότι μέσα από την ΠΑΕ φύγαν όλα αυτά τα χαρτιά για ένα ξενοδοχείο, για μια νόμιμη αγοραπολισία, Κωστή. Ναι. Για ένα σαλέ που δεν ανήκει στην Ξάδη. Δεν έχει μετοχές ο ΠΑΟΚ της Ξάδης. Ξέρουμε πολύ τώρα, καλά, φίλε, τι έγινε και τι ετοίμασαν. Αυτός ο Κακόβουλος, ένας μουσάτος διευθυντής εκεί πέρα που συνεχώς βάζει εμπόδια και βάζει αγκάθια και τι καλά που τα κάνει ο Αβγενάκης. Και τι καλά που τα λέει ο Χαραπαπάς και τον διαιτητής, είπες. Διαιτητής. Κακόβουλος και... διαιτητής. Διευθυντής, φίλε, άκουσε με. Το παράπονό σου πρέπει να πάρεις. Ένα, να, δεν είναι. Όχι, φίλε. Εφόσον ανοίγει γραμμές. Εφόσον ανοίγει γραμμές, πρέπει να πάρεις να το πεις εκεί το παράπονο σου. Ο άνθρωπος είναι αδιόρθωτος. Σε παρακαλώ.
Έβγαλε χθες έναν. Ναι, πρέπει να πάρεις το παράπονο σου να το πεις εκεί. Αλλιώς. Λέει, εκπροσωπούσε, λέει, το λαό του ΠΑΟΚ. Ένας με 500 εκεί λοιπόν δοχές, πρέπει λέει... να πάρεις. Εσύ πρέπει να πάρεις. Εκεί που έχεις παράπονο. Όχι, όχι, δεν είναι ωραίο τώρα. Αυτό με σπόντα. Με σπόντα δεν γίνεται. Με αυτό τον Κακόβουλο μουσάτα. Λοιπόν, εντάξει, σε παρακαλώ. Παιδιά, έχετε παράπονο από τον Χίψη. Έτσι. Αν υπάρχει κάποιο παράπονο από μένα, αν θέλετε να πείτε κάτι σε μένα, ναι, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε καραμπόλα. Θες, έχεις παράπονο από τον Γιώργο, από τον Χρήσανδο, από τον Δημήτρη, από τον Γιάννη, από τον Πέτρο, τον Αναξίμανδρο. Θα πάρεις εκεί να το πεις. Δεν είναι ωραίο αυτό τώρα. Να κάνω εγώ τι δηλαδή, να συμφωνήσω μαζί σου, να διαφωνήσω, να κάνω το συνήγορο του Γιώργου ή να. Θα πάρεις εκεί να το πεις. Εφόσον. Πολλό μάλλον δε, όταν έχει γραμμές. Εγώ στην αρχή νόμιζα ότι είπες Κακόβουλος διαιτητής και λέω τι διαιτητής, δεν μπορώ να καταλάβω. Έτσι. Έχεις παράπονο από τον Γιώργο. Το έντιμο είναι να πάρεις να τον αντιμετωπίσεις, να του πεις ότι αυτό και αυτό και αυτό. Έτσι το καταλαβαίνετε. Ναι! Καλημέρα. Καλημέρα και συγγνώμη που περίμενες, κλείνεις εσύ σήμερα. Εσύ είσαι η φίρμα. Θα με αφήσεις να μιλήσω όμως. Έχεις φίλε 10 δευτερόλεπτα, όλα δικά σου. 49 χιλιόμετρα έκανα. Έλα, αγόρι μου. Έλα. Χρόνια πολλά. Σε ευχαριστώ πολύ, Άκη. Σε ευχαριστώ. Τόσα χρόνια είναι ο ΠΑΟΚ, τόσα χρόνια να κάνεις εκπομπές. Σε ευχαριστώ, φίλε. Και άμα δεν μπορείς, θα βάλεις και το παιδί σου δίπλα να σε βοηθάει. Ευχαριστώ, Άκη. Να είσαι καλά. Για δεύτερη δουλειά, πρόσεξε. Έτσι, ναι. Ξέρεις τι λέω. Δεύτερη, γιατί για πρώτη προκοπή και χαίρι δεν θα δει. Έλα. Για πες. Τα είπαμε έτσι, γι' αυτό δεν το λέω. Λοιπόν, τώρα Κωστή. Ο Φιλάρο του είπε κάτι, αλλά δεν το συμφωνώ. Γιατί Φιλάρο δεν θα παίρνει τηλέφωνο άμα βγουν και άλλοι που ακούνε πάρα πολύ, έτσι. Ναι. Δόξα τω Θεώ. Κατάλαβες τι είπα. Εντάξει. Γιατί δεν μπορεί να παίρνει τηλέφωνο μετά. Άκη, αύριο πάρε πρώτος να έχεις όσο χρόνο θες, αδερφέ μου. Σε ευχαριστώ που είσαι λακωνικός. Σε κόβω, αλλά πρέπει να φύγω. Τι να κάνω. Άργησα. Να σε καλά και σε ευχαριστώ πολύ για την κατανόηση. Έλα, αύριο θέση, κάβα. Φιλιά, φιλιά. Λοιπόν, φεύγω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πολλές ευχές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη μαζική συμμετοχή. Θα τα πούμε στις 2 το μεσημέρι. Θυμίζω, έρχεται φοβερό δίδυμο Μπατμανίδη, Κόλκα, Κόλκα, Μπατμανίδη. Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Bye, bye, bye.